Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από το Top Story του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Σήμερα να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους γιορτάζοντες και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νεκρός 50χρονος μετά από συμπλοκή στη Λευκοσία. Χειροπέδεσε σε δύο πρόσωπα, πέρασε η αστυνομία. Έκρηξη ΑΕΚ σε Αθήνα και Λειψία, μεταφέρονται οι δύο τραυματίες. Εθνική αναφορά, αισιοδοξία από τη μεγάλη πτώση σε όλους τους δείκτες. Μειώθηκε η διάμεση ηλικία θανάτων με τελική αιτία την COVID. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, το ιστορικό της 39χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας μετά από θρομβοεμβολικό επεισόδιο που υπέστη μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca. Σαρώνει η ειδική μετάλλαξη κρούσματα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Καθολικό lockdown για 9 ημέρες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής. Πρεμιέρα με το μάθημα της βιολογίας επαγκύπριες εξετάσεις με safe pass στο χέρι. Σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από 11 αιματηρές ημέρες. Πάνω από 40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στα Γεράνια Όρη. Συνεχίζεται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες. Θα δούμε όλα τα θέματα και όλα αυτά και άλλα πολλά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε αρχικά με την εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου, για τους δύο υπαλλήλους της ΑΕΚ που τραυματίστηκαν σοβαρά στην έκρηξη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι. Μεταφέρονται, έχουν μεταφερθεί, θα μεταφερθούν το απόγευμα οι δύο εργάτες της ΑΕΚ στο εξωτερικό, στην Αθήνα και στη Λειψία, στη Γερμανία συγκεκριμένα. Ναι, και οι δύο συνάδελφοι θα μεταφερθούν πολύ σύντομα, νωρίς το απόγευμα, σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Συγκεκριμένα, ο ένας συνάδελφος θα μεταφερθεί στη Λειψία σε εξειδικευμένο κέντρο υγείας της Γερμανίας και ο άλλος συνάδελφος μας θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου να μπορέσουν να του προσφερθούν οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες. Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας τους, κυρία Παπαδοπούλου? Αντιλαμβάνουμε ότι η κατάσταση του συναδέλφου σας που θα μεταφερθεί στην Αθήνα είναι πιο κρίσιμη. Είναι πιο κρίσιμη η κατάσταση του συναδέλφου αυτού, ναι. Και είναι σοβαρή ούτως ή άλλως η κατάσταση υγείας και των δύο αυτών ανθρώπων. Είναι σοβαρή η κατάσταση και των δύο συναδέλφων, ναι. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια του ατυχήματος αυτού, τι προκάλεσε την έκρηξη? Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε το συγκεκριμένο συμβάν. Οι συνάδελφοι των συνεδρίων της Αρχής Ηλεκτρισμού, που ήταν και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, εκτελούσαν εργασίες, προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης υποσταθμού διανομής της ΑΕΚ. Είναι άνθρωποι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, είναι πιστοποιημένοι, άρτια πιστοποιημένοι με γνώση και τεχνογνωσία για να εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι το βαθμό επιθεώρησης εργασίας από την αστυνομία και από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αντιλαμβάνεστε ότι οι υποσταθμοί διανομής είναι σύνθετες εγκαταστάσεις, έχουν υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. Άρα είναι σημαντικό να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Μάλιστα. Λοιπόν, προσευχόμαστε όλοι για αυτούς τους δύο συνανθρώπους μας. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να επιστρέψουν πίσω στη χώρα μας υγιείς και σιδερένιοι, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχόμαστε την ευχή όλων μας και ελπίδες όλων μας αυτή. Σας ευχαριστώ. Σημαντικό τώρα είναι η υγεία των συναδελφών. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο, κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, την εθνική αναφορά, κυρίες και κύριοι, με όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα για την πανδημία στην Κύπρο μέχρι τις 18 Μαΐου, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας σήμερα. Υπάρχει αισιοδοξία από τα στοιχεία. Περισσότερα θα μας δώσει η Χριστιάνα Βερεσιέ. Καλό μεσημέρι, Χριστιάνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε γενικές γραμμές η επιδημιολογική εικόνα είναι αρκετά καλή. Παρατηρείται μεγάλη πτώση σε όλους τους δείκτες και είναι βελτιωμένη η εικόνα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Η ιατριστική επίπτωση κινείται πλέον κάτω του 500 ανά 100.000 κατοίκους παγκύπρια και συγκεκριμένα είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Όπως σημειώνεται στην εθνική αναφορά, το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα Rapid Test του Υπουργείου Υγείας
κινείται από την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στο 0,3%. Και εξίσου χαμηλό παραμένει το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικότητας σε στέκες ευγυρίας. Τώρα, στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση της μετάδοσης του ιού, η μείωση θα υπέλθει με πιο βραδείς ρυθμούς. Την ίδια ώρα, Χριστιανά, σαρώνει η ειδική μετάλλαξη με κρούσματα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ναι, συνεχίζεται η καταγραφή νέων θετικών κρουσμάτων κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, με την Βραζιλία να κατέχει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων. Την ίδια ώρα, τα κρούσματα της ειδικής μετάλλαξης εντοπίζονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, κάτι που προκαλεί ανησυχία για τυχόν μεγάλη εξάπλωση και πάλι του ιού στις χώρες, ενώ τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης αυτής εμφανίστηκαν σε αρκετά μέρη του κόσμου. Αν και η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη βελτιώνεται, τα διεθνή ταξίδια πρέπει να αποφεύγονται ενώπιον μιας συνεχούς απειλής και νέων αβεβαιοτήτων, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Ενώ στην Αργεντινή, Χριστιανά, ανακοινώθηκε καθολικό lockdown για 9 ημέρες. Ναι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες, ανακοίνωσε χθες ότι θα εφαρμοστούν ξανά αυστηρά περιοριστικά μέτρα στη χώρα του για 9 ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει φτάσει στην χειρότερη στιγμή της, όπως έχουν τονίσει οι ειδικοί. Τα μέτρα για να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάββατο και θα είναι μέχρι τις 30 Μαΐου. Και τέλος, αναμένεται να δοθεί προς ψήφιση το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Τι θα περιλαμβάνει, Χριστιανά, και πώς θα το χρησιμοποιούμε? Ναι, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου θα τεθεί προς ψήφιση η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Πορτογαλικής Προεδρίας και των διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψηφιακό πιστοποιητικό, αφού πρώτα εγκριθεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Παράλληλα, το κείμενο θα πρέπει να τεθεί στη Κουρεπέρ και να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο των Κρατών Μελών. Και με βάση τη συμφωνία, το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτή, και θα πιστοποιεί ότι ένα άτομο είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, είτε είχε πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα από διαγνωστικό τεστ, είτε είχε αναρρώσει από τη λίμωξη. Μάλιστα, Χριστιανά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στη λειτουργό υποδιεύθυνση επικοινωνία του Αρχηγείου Αστυνομίας Ελένη Κωνσταντίνου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου, και χρόνια σας πολλά για τη γιορτή σας. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες για την υπόθεση φόνου με θύμα 50χρονο από την Ελλάδα που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην καρδιά της Λευκωσίας. Μάλιστα, το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως στη Λευκωσία. Γύρω στις 10:40 το βράδυ δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία για συμπλοκή. Άμεσα μετέβηκαν στη σκηνή μέλη της αστυνομίας, όπου εντόπισαν ανέστητο ένα πρόσωπο. Κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε. Τα αίτια θανάτου του 50χρονου διερευνώνται, ενώ σχετικά με τη συμπλοκή συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υποκράτηση δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 32 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου οι δύο συλληφθέντες? Μάλιστα, έχουν οδηγηθεί, όμως η διαδικασία μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Γνωρίζετε τι είχε προηγηθεί τη συμπλοκή, κυρία Κωνσταντίνου? Είχαν καταναλώσει αλκοόλ οι υποπτοί? Φαίνεται ότι διατηρούσαν κάποιες φιλικές σχέσεις, όμως όσον αφορά το πώς συνέβηκε η συμπλοκή και τα αίτια της, θα διαφανούν από τις καταθέσεις που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε, αλλά και από το μαρτυρικό υλικό, όπως και τα ακριβή αίτια θανάτου του 50χρονου που αναμένεται να διαφανούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της όρου. Μάλιστα. Τώρα, αυξημένη είναι η ροή μεταναστών τις τελευταίες ημέρες, κυρία Κωνσταντίνου? Μάλιστα, υπάρχει παρατηρείται αυξημένη ροή μεταναστών στις αχτές της Κυπριακής Δημοκρατίας και λόγω αυτού έγινε ανάκληση προσωπικού της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας, ώστε να μπορεί να επανδρώσει επαρκώς τα σκάφη της με προσωπικό και να ανταποκρίνεται με επαρκεία στα καθήκοντά της. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον πνευμονολόγο Δόκτωρα Χάρη Αρμεύτη για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας αλλά και για τις μεταλλάξεις. Γιατρέ μου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
να τον βλέπουμε το γιατρό. Ναι. Λοιπόν, σαφέστατα καλύτερη η επιδημιολογική εικόνα. Σας ξαφνιάζει το γεγονός αυτό. Μόλις 77 κρούσματα είχαμε χθες. Θα λέγατε ότι έχει συμβάλει σε αυτό η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος? Σίγουρα έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός των εμβολιασμών στη χώρα μας. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα, να πω την αλήθεια, γιατί αυτό που μετράμε πιο πολύ, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί, είναι ο αριθμός των νοσηλευομένων είναι πιο αντιπροσωπευτικός από τα ημερήσια κρούσματα που καταγράφονται, αλλά φαίνεται ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και ελπίζουμε να τον διατηρήσουμε, να μην έχουμε κανένα πίσω γύρισμα στους επόμενους μήνες. Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει να μας ανησυχήσουν οι μεταλλάξεις που ήρθαν στην Κύπρο, κύριε Αρμεύτη, η Ινδική και η Νοτιοαφρικανική, μπορούν να χαλάσουν την καλή επιδημιολογική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι που μας προβληματίζει και είναι αυτό που λέγαμε για την αρχή που ζητούσαμε να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, γιατί είναι κακά τα ψέματα όταν όσο καθυστερείς υπάρχει ο κίνδυνος των μεταλλάξεων, των οποίων μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έχουμε. Οι πρώτες καταγραφές και έτσι αναλύσεις που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει, γιατί υπάρχει η βασική αρχή ότι μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν είναι και οι υπόλοιποι που είναι γύρω μας ασφαλείς. Δηλαδή, δεν μπορεί μια χώρα να περιορίσει το πρόβλημα αν οι γειτονικές χώρες ή οι άλλες χώρες έχουν συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα, γιατί με τη μεταφορά πληθυσμού εύκολα μπορεί να επηρεαστεί και η οποιαδήποτε χώρα. Είναι σημαντικό να επιταχυνθεί περαιτέρω το εμβολιαστικό πρόγραμμα, να θυμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διπλούς εμβολιασμούς και να φτάσουμε στα επίπεδα που θέλουμε, το 70% και άνω, για να μπορούμε να πούμε ότι με ασφάλεια ελέγχουμε την κατάσταση και δεν υπάρχει το κίνδυνος πίσω γυρίσματος. Σίγουρα απαιτείται έτσι και προετοιμασία και εγρήγορση για τις μεταλλάξεις αυτές. Τώρα, αυτές οι δύο, τα δύο στελέχη του κορονοϊού, το Ινδικό και το Νοτιοαφρικανικό, έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα από ό,τι γνωρίζουμε. Είναι διαφορετική όμως και η επίδρασή τους στον οργανισμό μας, κύριε Αρμεύτη? Όταν έχεις, η μεταδοτικότητα είναι ένα, η επιθετικότητα, ας πούμε, του ιού, υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες αναφορές, αλλά ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούμε να έχουμε, ειδικά γιατί βλέπουμε περιγραφές από άλλες χώρες. Σίγουρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να περιορίσουμε την διασπορά αυτών, ειδικά των στελεχών, στη χώρα μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολύ καλό έλεγχο στις πύλες εισόδου της χώρας. Γιατί έχουμε την εμπειρία από αυτή την πανδημία ότι τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν και ανατρέπονται. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις και ασφαλή συμπεράσματα με μια εικόνα που είναι στην αρχή της και δεν έχουμε δει την εξέλιξή της. Από τις μεταλλάξεις, ρωτάνε οι τηλεθεατές, κινδυνεύουν και όσοι έχουν νοσήσει με κορονοϊό, με ήπια συμπτώματα? Έχουν σίγουρα. Όσοι έχουν νοσήσει έχουν για ένα χρονικό διάστημα μια μορφή ανοσίας. Μπορεί κάποιος να νοσήσει. Ναι, δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν ακόμη λόγω του γεγονότος ότι είχαν νοσήσει με COVID. Παίζει ρόλο ο βαθμός ανοσίας που έχουν, χρονικά δηλαδή, αλλά σίγουρα με ένα βαθμό προστασίας τον έχουν και δεν θα είναι η πιθανή νόσος τόσο σοβαρή σε σχέση με κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί και δεν έχει νοσήσει. Ναι. Εσείς πιστεύετε, κυρία Αρμεύτη, ότι θα χρειαστεί και τρίτη δόση του εμβολίου? Μα το έχουμε πει από την αρχή ότι ειδικά αυτοί που εμβολιάστηκαν στους πρώτους μήνες, γι' αυτό είναι που επιμέναμε ότι πρέπει ο εμβολιασμός να είναι μαζικός και σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί το εμβόλιο δεν είναι μια πράξη η οποία την κάνεις και σου προσφέρει για πάντα ανοσία. Έχει χρονική διάρκεια και καθορίστηκε
αυτή η χρονική διάρκεια γύρω στους 8 με 9 μήνες. Όπως πολύ πιθανόν, όπως συμβαίνει και με το εμβόλιο, αν θέλετε, για τις γρήπες, που κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να εμβολιαζόμαστε ξανά, κάτι ανάλογο θα υπάρξει και με τα εμβόλια. Άρα, αν δεν είναι σε 12 μήνες ή είναι σε 8 ή σε 9 μήνες, αυτό νομίζω δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Είναι, νομίζω, βασικό να ξέρουμε ότι τα εμβόλια έχουν χρόνο δράσης και διάρκειας, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ότι κάποιοι, ειδικά αυτοί που εμβολιάστηκαν από την αρχή, θα πρέπει να εμβολιαστούν ξανά. Και το πρόβλημα είναι ότι, αν δεν τελειώσουμε με τους υπόλοιπους, είναι ότι προστίθονται καινούργια άλλους αριθμούς στην ανάγκη για εμβολιασμό, οπότε γίνεται η διαδικασία πιο δύσκολη, οπότε πρέπει να επιταχύνουμε περαιτέρω. Ναι. Τώρα, ανησυχία προκαλούν επίσης τα περιστατικά θρομβώσεων που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα σε Κρήτη, αλλά και το περιστατικό με την 39χρονη στην Κύπρο μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο από εσάς και να μας πείτε και ποια είναι τα συμπτώματα ενός θρομβοεμβολικού επεισόδιου, κύριε Αρμεύτη. Λοιπόν, σίγουρα το έχουμε πει από την αρχή ότι το κάθε εμβόλιο έχει ένα πολύ ψηλό δίχτυ ασφαλείας, αλλά υπάρχουν και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι θρομβώσεις είναι από τις πιο σοβαρές, αν θέλετε, ανεπιθύμητες ενέργειες. Ευτυχώς, σε συχνότητα είναι σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Όμως, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει αυτό το ρίσκο, όμως το όφελος που παίρνεις από τον εμβολιασμό είναι πολλαπλάσιο. Τώρα, γιατί δημιουργείται όλη αυτή, αν θέλετε, η αναστάτωση? Ναι. Θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι σαν χώρα κάναμε ένα λάθος και το λάθος ήταν που δώσαμε στον κόσμο την επιλογή των εμβολίων. Γιατί το θεωρώ λάθος? Πρώτον, γιατί κανένας δεν μπορεί να επιλέξει το εμβόλιο, γιατί δεν υπάρχει ούτε και για εμάς τους γιατρούς δεν μπορούμε να επιλέξουμε ότι το Α εμβόλιο ή το Β, αν το Α είναι καλύτερο από το Β. Εντάξει, πιθανόν ανεπιθύμητες ενέργειες να δημιουργούνται σε όλα τα εμβόλια. Μπορεί κάποια να έχουν βγει στην επιφάνεια λίγο περισσότερο από κάποια άλλη. Από την άλλη, η καλύτερη τακτική ήταν, αν ήθελε το κράτος να δώσει την επιλογή, έπρεπε να έχει στη διάθεσή του ό,τι εμβόλιο σε μεγάλες ποσότητες για να μπορεί ο πολίτης να επιλέξει αυτό που θέλει. Από τη στιγμή που δεν έχει σε μεγάλες ποσότητες από τα διάφορα είδη εμβολίων, το να του δίνει την επιλογή, το μόνο που προσφέρει είναι μια καθυστέρηση ή κάποιο του εγκλωβίζει στο να εμβολιαστούν μόνο με αυτό που είναι διαθέσιμο. Χώρες όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, επειδή στην ανάλυση των ανεπιθύμητων ενεργειών και μιλάμε για το AstraZeneca, είδαμε ότι αυτές οι σπάνιες θρομβώσεις συμβαίνουν σε νεαρότερο πληθυσμό και γυναίκες, κάτω νεαρές γυναίκες, περιόρισαν τη χρήση του εμβολίου για ηλικίες μεγαλύτερες. Αυτό, σαν τακτική, είναι πιο σωστή. Θα μπορούσαν δηλαδή να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, το οποίο θα το έκανε το ίδιο το κράτος, από το να μπαίνουμε στη διαδικασία ο πολίτης να κάνει τον διαχωρισμό, και στην ουσία αυτό ο διαχωρισμός ή, αν θέλετε, αυτή η επιλογή, το μόνο που έχει προσφέρει είναι καθυστέρηση. Μάλιστα. Τώρα, ναι. Αυτό με ρωτήσατε για το θέμα των θρόμβωσεων. Ναι. Εξαρτάται σε ποια η θρόμβωση, σε ποιο όργανο εμφανίζεται. Δηλαδή, αν μιλάμε μία θρόμβωση στα κάτω άκρα, μιλάμε για εντοβάθμιο θρόμβωση, μπορεί να υπάρξει ένα είδημα, ένα φούσκωμα, να το πούμε έτσι, στα κάτω άκρα, μια ευαισθησία, και εκεί θα πρέπει να γίνει εκτίμηση για να δούμε κατά πόσο να γίνει έλεγχος του αγκιακού δικτύου των κάτω άκρων. Αν μιλάμε για τον πνεύμονα, τότε μιλάμε για πνευμονική εμβολή, οπότε χαρακτηριστικά σε αυτούς τους ασθενείς είναι αίσθημα οξείας, δύσμιας, πόνου, ταχύπνιας, πτώση του κορεσμού, αν είναι πιο σοβαρό, και θέλει μια έτσι προσεκτική εκτίμηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην έχει και τα τυπικά συμπτώματα. Αν η θρόμβωση είναι σε αγγεία του εγκεφάλου, τότε έχουμε πιθανότητα συμπτωματολογία αγγειακού εγκεφαλικού. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα, να πρέπει γρήγορα να ζητήσει ιατρική εκτίμηση, γιατί θέλουν να γίνει μια σειρά από εξετάσεις για να μπορέσει να τεθεί σωστά η διάγνωση. Το να συνδέεται η οποιαδήποτε θρόμβωση με κάποιο ιστορικό εμβολιασμό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που έχουν εμβολιαστεί χιλιάδες, αν αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε φτάσει κοντά στις 500.000 τον εμβολιασμό, πρέπει να γίνει μια προσεκτική ανάλυση για να δούμε κατά πόσο συνδέεται. Υπάρχει τρόπος
να δεις κατά πόσο συνδέεται αυτή η θρόμβωση με το εμβόλιο. Γιατί θρομβώσεις συνέβαιναν και πριν τον εμβολιασμό. Οπότε πρέπει να δούμε αν αυτές οι θρομβώσεις που θα εμφανιστούν συνδέονται με κάποιο εμβόλιο. Και θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία για να γίνει η σωστή αξιολόγηση. Ναι, και ποια ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή, κύριε Αρμεύτη? Εξετάζατε το ιστορικό του ασθενούς, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, δεν είναι η τυπική θρόμβωση που ξέρουμε ως γιατροί. Είναι μια σπάνια μορφή θρόμβωσης που έχει περιγραφεί στα εμβόλια. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να πληρούνται αυτά τα χαρακτηριστικά και να συνδέεται με το γεγονός. Δεν είναι τόσο εύκολο από την πρώτη στιγμή που θα δεις ένα επεισόδιο μιας θρόμβωσης σε κάποιον που έχει ιστορικού εμβολιασμού να βάλεις διάγνωση, να πεις ότι αυτή η θρόμβωση είναι λόγω του εμβολίου. Το πιο σωστό είναι ότι υπάρχει η υποψία και πρέπει να αναλυθεί αυτή η υποψία, να δεις αν τα χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις είναι τέτοιες που μπορούν να συνδεθούν με τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Αλλά να τονίσω ότι το ποσοστό των θρομβώσεων είναι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι όμως ανύπαρκτο, είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά το όφελος του εμβολιασμού είναι τεράστιο και αν λάβουμε υπόψη ότι... Εννοείται το ποσοστό των θρομβώσεων που συσχετίζεται με τον εμβολιασμό. Ναι. Το ποσοστό των θρομβώσεων που σχετίζονται με τον εμβολιασμό είναι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Όμως πρέπει να το σκεφτούμε ότι το ποσοστό προστασίας που παρέχει τα εμβόλια έναντι της σοβαρής νόσου COVID, που η σοβαρή νόσος COVID προκαλεί ακόμα και θανατηφόρες θρομβώσεις, είναι πολλαπλάσιο. Άρα πρέπει έτσι να το προσεγγίσουμε, γιατί είναι, αν το δούμε σαν παράδειγμα, είναι ότι έχουμε ακούσει ότι γίνει ένα τροχαίο και εμείς σαν αντίδραση σταματάμε να οδηγάμε το αυτοκίνητο μας. Μάλιστα. Τώρα, πολύ σύντομα, ένα τελευταίο ερώτημα. Αγγειακή και όχι αναπνευστική νόσος η COVID. Αυτό λέει μια νέα έρευνα που έκαναν οι ειδικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, αφού διαπίστωσαν ότι ο ιός SARS-CoV-2 βλάπτει και επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα σε κυτταρικό επίπεδο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, κύριε Αρμεύτη? Σωστό αυτό που λέτε, γιατί η ακίδα πρωτεΐνης βλάπτει πρώτα τα αγγειακά κύτταρα. Αυτό που θα έλεγα πιο σωστά, ότι δεν είναι μόνο αναπνευστική νόσος. Γιατί αυτά τα αγγειακά κύτταρα, τα αγγεία υπάρχουν σε όλα τα όργανα. Mm-hmm. Και υπάρχει αυτή, αν θέλετε, βλάβη στο ενδοθήλιο και στη μικροκυκλοφορία. Που μικροκυκλοφορία, δηλαδή μικρά αγγεία, υπάρχουν σε όλα τα όργανα. Κυρίως οι βλάβες εντοπίζονται αρχικά, αν θέλετε, στο πρώτο στάδιο, θα τους δούμε στο αναπνευστικό, στο πνεύμονα, αλλά η εμπειρία αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για την νόσο COVID και όταν περιγράφουμε εγκυακά εγκεφαλικά, δηλαδή σε ένα ασθενή με COVID, και λέγαμε πολλές φορές, δημιουργείται για το ερώτημα, μα πώς γίνεται να έχει COVID και να έχει υπάρχει εγκεφαλικό? Είναι για αυτόν τον λόγο, γιατί στο επίπεδο των αγγείων δημιουργείται λόγω της κατάστασης της υπερπηκτικότητας, δηλαδή υπάρχει μια τάση στον οργανισμό να πείσει το αίμα πιο εύκολα. Μπορεί να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ένας μηχανισμός θρομβώσης σε οποιοδήποτε αγγείο. Από την άλλη είναι η τοξικότητα του ιού που κάνει βλάβες στο ενδοθήλιο και ενδοθήλιο των αγγείων, δηλαδή πάλι στο γενικό οργανισμό. Και υπάρχει και πλέον η εμπειρία ότι είναι μια πολύ συστηματική νόσος. Ξεκινήσε και είναι η κύρια εκδήλωση ο πνεύμονας, αλλά βλέπεις εκδηλώσεις και σε οποιοδήποτε, αν θέλετε, άλλο όργανο. Και το βιώνουν αυτό αν θέλετε, αυτή την εικόνα και οι ασθενείς που έχουν περάσει το COVID και αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο long COVID, δηλαδή που εκδηλώνουν εκδηλώσεις από διάφορα όργανα, δηλαδή και εκτός του πνεύμονα. Είναι όντως σωστή η προσέγγιση ότι υπάρχει μια συμβολή τεράστια στο επίπεδο των αγγείων, δηλαδή ότι υπάρχει βλάβη στα αγγειακά κύτταρα. Θα έλεγα πιο σωστά ότι δεν είναι μόνο νόσος του πνεύμονα. Αλλά το κύριο όργανο που θα δούμε ότι εκδηλώνεται η νόσος είναι το αναπνευστικό, είναι ο πνεύμονας. Μάλιστα. Κύριε Αρμεύτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας υπόλοιπο.
Σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, παραμένει η υγεία της 39χρονης Βρετανίδας, η οποία παρουσίασε θρόμβωση σοβαρής μορφής μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Η αναπληρώτρια διευθύντρια φαρμακευτικών υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου, είναι μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Παναγιωτοπούλου, και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς, πείτε μας πώς είναι η κατάσταση της 39χρονης γυναίκας. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση, καθώς δεν είμαι ο θεράπων ιατρός. Mm-hmm. Μπορείτε να πάρετε τις λεπτομέρειες από τον θεράπων ιατρό. Ωστόσο, για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους, επειδή έχω ενημερωθεί, η κατάσταση της παραμένει η ίδια. Ναι, είναι κρίσιμη, δηλαδή είναι σοβαρή η κατάστασή της. Τι προκύπτει, κυρία Παναγιωτοπούλου, από τη διερεύνηση του περιστατικού μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες μέχρι αργά χθες το βράδυ. Mm-hmm. Προκύπτει ότι δεν έχει ιατρικό ιστορικό θρομβώσεως, ναι. Ότι δεν είναι καπνίστρια, ότι δεν ελάμβανε άλλη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, τη συγκεντρώσαμε όλες τις αναλύσεις και όλες τις εξετάσεις τις οποίες έχουν διεξαχθεί, mm-hmm. με πολλή επιμέλεια θα έλεγα, και τις έχουμε αποστείλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να διερευνήσει το όλο θέμα. Άρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΜΑ, είναι αυτός που θα διερευνήσει και αν υπάρχει, αν συσχετίζεται το θρομβοεμβολικό επεισόδιο με τον εμβολιασμό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι ένα σπάνιο θρομβοεμβολικό. Είναι το TDS, είναι thrombolic thrombocytopenia syndrome. Άρα είναι ένα πολύ σπάνιο σύνδρομο αυτό και θα πρέπει να διερευνήσει κατά πόσο προκλήθηκε και κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού και του συνδρόμου το οποίο είχε παρατηρηθεί. Πότε αναμένεται να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα, να γνωρίζουμε τι συνέβη? Βασικά ο ΕΜΑ συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλες τις περιπτώσεις τις οποίες του έχουν αναφερθεί και το κάνει τα ελέγχη διεξοδικά και επίσης τα συγκρίνει. Δηλαδή υπάρχουν και συγκριτικές εξετάσεις αναφορικά με τον αριθμό της παρτίδας, αναφορικά με τα πάντα. Επομένως, αυτό όταν και εφόσον διεξαχθεί το συμπέρασμα, σίγουρα θα ενημερωθείτε και εσείς ανάλογα. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει έτσι μια αναστάτωση, μια ανησυχία ανάμεσα στους πολίτες, γνωρίζετε τουλάχιστον πόσες μέρες μετά τον εμβολιασμό συνέβη το επεισόδιο θρόμβωσης? Και αν ήταν, ναι, αν ήταν μετά την πρώτη ή τη δεύτερη δόση? Ήταν μετά την πρώτη δόση και εμβολιάστηκε στις 6 Πέμπτου. Mm-hmm. Είχε εμβολιαστεί η συγκεκριμένη κοπέλα. Ήταν μετά την πρώτη δόση, ναι. Ήταν μετά την πρώτη δόση και το θρομβοβολικό επεισόδιο συνέβη πόσες μέρες μετά? Ναι, δεν γνωρίζω αρκετά πότε ακριβώς, αλλά ήταν μετά την 10η ημέρα. Mm-hmm. Μετά την 10η ημέρα είχε τουλάχιστον συμπτώματα. Αυτό θα ρωτούσα. Είχε κάποια συμπτώματα? Ναι. Κεφάλους, ναι, και μετά ακολούθησε θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Είχε πόνο κεφάλους, λέτε. Όμως, όχι ιατρικά, κάτι άλλο. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ιατρικά μπορείτε να αναφερθείτε στους θεράποντες ιατρούς, γιατί δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο. Ναι. Mm-hmm. Να σας αναφέρω πολύ ευχαρίστως οτιδήποτε άλλο θέλετε σχετικά με τις πράξεις. Όχι, απλά το ρωτάω αυτό, γιατί είχαμε και τον κύριο Αρμεύτη προηγουμένως που μας έλεγε κάποια από τα συμπτώματα αυτά που μπορεί να παρουσιάσει κάποιος. Ναι. Σας τα είπε πάρα πολύ καλό, ναι, ο κύριος Αρμεύτης. Mm-hmm. Είναι έντονος πόνος στο στήθος, mm-hmm. δύσπνοια, κοιλιακών άλγος, δηλαδή πόνος στην κοιλιά, διονκωμένα άκρα. Ναι. Αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να προσέξει κάποιος και σίγουρα να τρέξει στο γιατρό του, έτσι ώστε mm-hmm. να προλάβει ό,τι μπορεί να προλάβει. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Παναγιωτοπούλου. Γεια σας, γεια σας. Τώρα, είχαμε πρεμιέρα σήμερα για τις παγκύβριες εξετάσεις. Πάμε να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δημήτρη Χανδριώτη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χανδριώτη. Καλώς σας μεσημέρι. Πώς κύλησε η πρώτη μέρα των παγκύβριων εξετάσεων? Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα? Όχι, δεν είχαμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι γενικές γραμμές θα κυλήσουν ασφαλά. Mm-hmm. Με το μάθημα της βιολογίας έγινε η αρχή. Πόσοι μαθητές παρακάθησαν στη σημερινή εξέταση? Είναι βασικά 1.664 υποψήφοι,
ακριβώς το πώς οι τελικά παρακάθισαν, δεν έχω τώρα τα στοιχεία, αλλά το έχουν επιλέξει 664. Προσήλθαμε σε ΕΦΠΑΣ οι μαθητές. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, στην τριτσική του υπηρεσία, ναι, και όλα κύλησαν ομαλά. Όσον αφορά το εξαταστικό κομμάτι, κύριε Χανδριώτη, ήταν βατά τα θέματα ή υπήρξαν παράπονα για τον βαθμό δυσκολίας του γραπτού? Δεν έχει φτάσει μέχρι τώρα κάποια πληροφορία κοντά μας. Εννοείται ότι φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για τα παιδιά. Η ύλη αναθεωρήθηκε από το ΙΠΑΝ. Και σημασία έχει τα θέματα να είναι σωστά, να βασίστονται στην αναθεωρημένη αυτή ύλη, να έχουν τον διπλό σκοπό που έχουν, που είναι της απόλυσης και της πρόσβασης, και να είναι και πατά. Ναι. Σήμερα λειτουργήσαν ειδικά εξεταστικά κέντρα για μαθητές που νοσούν από COVID ή είναι στενές επαφές κρουσμάτων? Βεβαίως. Ναι. Είχαμε ένα πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων και επαφών. Συνολικά δηλαδή είχαμε 5 περιπτώσεις, 3 κρούσματα και 2 επαφές και όλα κύλησαν ομαλά στα ειδικά εξεταστικά κέντρα. Πολύ ωραία. Και τώρα πείτε μας και ποιο είναι το επόμενο μάθημα που θα δώσουν οι υποψήφοι και πότε θα πραγματοποιηθεί η εξέταση? Το επόμενο μάθημα είναι τα αγγλικά και βασικά είναι μάθημα που είναι το τρίτο στη σειρά που το επιλέγουν σε αριθμό υποψηφίων, διότι τα νέα ελληνικά είναι όλοι υποψήφοι, 7.295, τα μαθηματικά κατέφτει στις 3.500 περίπου και τα αγγλικά που είναι την Δευτέρα είναι 3.324. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες στα παιδιά, κύριε Χανδριώτη. Ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες στα παιδιά. Τώρα, να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλώς σας μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αιμοδοσία που πραγματοποιείται στη μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρήτου. Πώς κυλάει, είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση των αιμοδοτών? Ναι, είμαστε εδώ. Όπου αυτή τη στιγμή διεξάγεται η 10η ετήσια αιμοδοσία στη μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρήτου. Πράγματι, η ανταπόκριση του κοινού είναι συγκινητική. Δεκάδες, εκατοντάδες κόσμου προσέρχονται για να δώσουν το αίμα και στέλνουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης στον συνάνθρωπό μας. Και έτσι, τιμώντας τη μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρήτου, βοηθούν ταυτόχρονα και τους συνανθρώπους τους που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της πανδημίας. Ναι. Να αναφέρουμε, να επιθυμίσουμε στον κόσμο που πραγματοποιείται η αιμοδοσία, κύριε Κυριάκου, και μέχρι ποια ώρα θα είστε εκεί? Βρισκόμαστε εδώ που είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Χαβούζα, στην αίθουσα της εκκλησίας, όπου εδώ βρίσκεται η Τράπεζα Αίματος και προσεύχεται των κοινών για να δώσει αίμα. Ναι. Βρίσκεται εκεί και ο αρχηγός, ο δήμαρχος και ο αρχηγός των βάσεων αυτή την ώρα? Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ τόσο ο αρχηγός της αστυνομίας όσο και ο αρχηγός των βάσεων, καθώς και άλλοι επίσημοι βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές, και ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, αρκετοί επίσημοι βρίσκονται εδώ και αρκετός κόσμος. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η 10η αιμοδοσία που πραγματοποιείται στη μνήμη του υποσμηναγού, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Πέρσι ξεπεράσατε τον στόχο σας, κύριε Κυριάκου. Ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει για φέτος? Έχει τεθεί στόχος να είμαστε στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και περισσότερο. Όμως, αντιλαμβάνεστε, λόγω της πανδημίας και του προγράμματος εμβολιασμού, αρκετός κόσμος δεν μπορεί να δώσει αίμα, γιατί πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι ο Πανίκος από εκεί ψηλά που βρίσκεται μας βλέπει και χαμογελάει και είναι υπερήφανος που με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στο να σωθούν ζωές, κύριε Κυριάκου. Ο κόσμος μπορεί να προσέλθει εκεί μέχρι και τις 8. Μέχρι και τις 8 το απόγευμα θα είναι εδώ η Τράπεζα Αίματος για να λαμβάνει οι μονάδες αίματος. Και σας εύχομαι να ξεπεράσετε τον στόχο σας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ναι, να επιστρέψουμε στο θέμα των Παγκύπριων και όχι μόνο. Πάμε τηλεφωνικώς στον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, κύριε Πολυβίου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη μου. Γιατί δεν είστε μαζί μας μέσω Skype? Δεν ξέρω, δεν μπορεί να συνδεθεί, μου είπαν. Ενώ προηγουμένως είχα μιλήσει στο Skype, δεν ξέρω. Έχουμε εμείς κάποιο θεματάκι, προφανώς.
Λοιπόν, για πείτε μου να ξεκινήσουμε με, αυτό με το Παγκύπριες. Πώς κύλησε η πρώτη μέρα, ποια είναι η ενημέρωση που είχατε εσείς? Η πρώτη εσείς? Μέρα κύλησε ομαλά. Mm-hmm. Το μίλησα με συναδέλφους βιολόγους, το γραπτό ήταν μια χαρά στα μέτρα των mm-hmm. παιδιών, στα πλαίσια της ύλη που έχουν διδαχθεί, προσιτό. Επίσης, το θετικό είναι ότι δεν είχαμε πολλά κρούσματα, δηλαδή από τα 1.664 παιδιά που, που διαγωνιστήκαν σήμερα, είχαμε τρία κρούσματα και δύο επαφές. Ναι. Τα παιδιά αυτά έδωσαν τις εξετάσεις τους κανονικά στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και θέλω με την ευκαιρία να μου επιτρέψει, Στέφανη μου, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα και θα συνεχίσουν τη Δευτέρα με το μάθημα των Αγγλικών και ξεκινούν τη Δευτέρα και εξετάσεις τετραμήνων. Παράλληλα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους συναδέλφους, οι οποίοι για μια ακόμη φορά απέδειξαν την υπευθυνότητά τους, την αγάπη τους προς τα παιδιά και προς το δημόσιο σχολείο. Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, εκτέλεσαν με κάθε επιτυχία τα καθήκοντά τους και ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό μέχρι να φέρουμε σε πέρας αυτόν τον δύσκολο πράγματι έργο. Mm-hmm. Καλή επιτυχία, κύριε Πολύβη, ευχόμαστε και εμείς σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Τώρα, να περάσουμε και στη συμφωνία για το συνταξιοδοτικό. Ιστορική μέρα την έχετε χαρακτηρίσει την χθεσινή. Έχει δικαιωθεί ένας αγώνας που διήρκησε μία δεκαετία, κύριε Πολύβη? Ακριβώς, είναι ιστορική μέρα γιατί έχει αποκατασταθεί μια αδικία. Δεν γίνεται συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, προσφέρουν τα ίδια, να είχαν διαφορετικό καθεστώς εργοδότησης. Ήταν δύσκολη σίγουρα και η διαπραγματεύση και η πορεία. Η ουσία όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουν κατοχυρωθεί αυτοί οι συνάδελφοι που δεν είχαν ούτε συνταξιοδοτικό ούτε τίποτα. Και επίσης αποκαταστάθηκε και η αδικία που αφαιρούσε τους συναδέλφους που είναι ήδη στην υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του φάβας τους. Τώρα αναμένουμε ότι σύντομα, από ό,τι έχουμε συμφωνήσει και χθες με τον Υπουργό Οικονομικών, θα ετοιμαστεί σχετική πρόταση, θα τύχει νομικής επεξεργασίας από την νομική υπηρεσία και θα πάει στη Βουλή με την έναρξη των εργασιών της για να ψηφιστεί και να προχωρήσουμε σε εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Πώς είναι οι εκπαιδευτικοί που επηρεάζονται, κύριε Πολυβίου? Η εκπαιδευτική μέση είναι περίπου 2.200. Αλλά έχουμε και έχουμε αρκετούς στη δημοτική και φυσικά στον δημόσιο τομέα, όπου και εκεί είναι αρκετές χιλιάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Επίσης, να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλύτερα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και συνδεόμαστε με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, καθώς διανύουμε την Εβδομάδα Προστασίας των Δασών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αλεξάνδρου. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας. Και χαίρομαι που σας βλέπω μετά από πάρα πολύ καιρό, κύριε Αλεξάνδρου. Πείτε μας έτσι, καταρχάς, ποιος είναι ο στόχος της Εβδομάδας Προστασίας Δασών? Ο στόχος, κυρία Φλωρίδου, είναι αυτονόητος. Εβδομάδα Προστασίας των Δασών. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα, θέλουμε να περάσουμε την ανάγκη για την προστασία των δασών μας από τις δασικές πυρκαγιές. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και αυτό θα το κατορθώσουμε αν ο κόσμος αντιληφθεί τη σημασία. Όταν αντιληφθεί τη σημασία, πόσο σημαντικά είναι στην καθημερινή βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Να αφήσουμε την κλιματική, τη συμβολή στην άμβληση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοπικρότητας. Υπάρχει καθημερινή σημασία. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που πηγαίνει και στη Λεμεσό και σε όλες τις πόλεις, εδώ στη Λευκοσία, στα πάρκα παιδαγωγικής και αθαλάσσα, στη Λεμεσό, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιού, επί καθημερινής βάσης για την άσκηση του και την ξεκούραση. Έτσι. Και πολλά πράγματα μπορεί να είναι αυτονόητα, κύριε Αλεξάνδρου, αλλά πρέπει να τα τονίζουμε και να τα υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία στον κόσμο. Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο στις κυριότερες αιτίες της πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο. Έτσι, η κυριότερη αιτία πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο είναι απογεωργικές δραστηριότητες. Διάφορα είδη
γεωργικό δραστηριοτήτο, παραδείγματο χάρη όπω είναι το καψάρισμα τη Αποκαλάμη. Ξεκινούμε με ένα απλό καψάρισμα τη Αποκαλάμη, ξεφεύγει ο κίνδυνο, ξεφεύγει από τον έλεγχο του και έχουν επέκταση, έχουν την πρόκληση μια πυρκαγιά. Μπορεί να είναι το κάψιμο κλαδεμάτων. Άλλο, πάλι το εντάσσουμε μέσα στι γεωργικέ δραστηριότητε. Όμως έχουμε και άλλες αιτίες. Είναι το πρόβληση πυρκαγιά από τη χρήση εργαλείου που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί η κυρία Φλωρίδου. Έχουμε την πρόβληση πυρκαγιών από διάφορες δραστηριότητες σε εξωτικές κατοικίες. Έχουμε πρόβληση πυρκαγιών από ταξιδιώτες. Είναι διάφορες και σίγουρα, κυρία, που είναι το χειρότερο και λέω δύο φορές το χειρότερο ή δυστυχώς δύο φορές, είναι ότι έχουμε πυρκαγιές από εσκεμμένα. Κακόβουλες ενέργειες, ναι. Κακόβουλες, ναι, με κάποια πρόθεση, με κάποιο σκοπό να ξέρουμε. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα, για να προκαλέσουν ζημιά στο δάσος, αλλά θέτουν την πυρκαγιά να πετύχουν ένα σκοπό. Εγώ λέω είναι άπιστος η ψυχή του ανθρώπου. Ποιος μπορεί να σκοπεί, μπορεί να είναι πολλοί σκοποί, οι οποίοι μπορεί να μην μπορούμε να τους συλλάβει το μυαλό μας, κυρία Φλωρίδη. Με ποιο τρόπο θα ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, κυρία Αλεξάνδρου, όσον αφορά την προστασία των δασών? Κοιτάξτε, είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως, κυρία Φλωρίδου, δηλαδή να κατανοήσει ο κόσμος, να κατανοήσει το κοινό, ότι είναι σημαντικά τα δάση. Είναι σημαντικά, είπαμε, στην καθημερινή μας ζωή. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Συμβάλλουν μαζί με τους ωκεανούς, κυρία Φλωρίδου, τα δάση. Είναι τα οικοσυστήματα τα οποία διατηρούν την ισορροπία του κλίματος στον πλανήτη Γης. Δηλαδή, χωρίς τα δάση, μιλούμε τώρα στο παγκόσμιο επίπεδο, όχι για την περίπτωση των δασών της Κύπρου. Χωρίς τα δάση δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία του κλίματος στον πλανήτη Γη. Άρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ίδια την διατήρηση ζωής στη Γη. Είναι τόσα πολλά. Κυρία Φλωρίδου, ειδικά για την Κύπρο, η ομορφιά του τοπίου, το να κάνεις τη βόλτα σου στο Τρόδος και να απολαύσεις το τοπίο και τη ξεκούραση, να πας εκεί, είναι από τις πολλές υπηρεσίες που μπορούν να μας προσφέρουν, να μπεις στον εκδρομικό χώρο, να πας στα μονοπάτια της πίσης. Είναι πολλές από τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Είναι για αυτούς τους λόγους που πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση μας. Κυρία Φλωρίδη. Το είδαμε και μέσα στον εγκλεισμό. Κατά τη διάρκεια του lockdown, ο κόσμος είχε ανάγκη να βγει προς τα έξω, να πάει στα μονοπάτια της φύσης, να ανέβει στο Τρόδος, να περπατήσει. Ακριβώς. Και ειδικά και από την νεολαία, η οποία προηγουμένως μόνο θάλασσα γνώριζε, είχα γίνει αρκετά σημεία των δασών μας, δημοφιλή και από την νεολαία, κυρία Φλωρίδη. Το ζήσαμε. Τι κάνουμε, ναι. Όμως θέλω να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα των πυρκαγιών είναι δύσκολο, είναι πολύπλοκο λόγω της πολυπλοκότητας και του πολλού αριθμού των παραγόντων που υπησέρχονται στον καθορισμό της έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών. Είναι το κλίμα, δηλαδή οι μετεωρολογικοί παράγοντες, είναι η τοπογραφική διαμόρφωση, είναι η πλάστηση κτλ. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο χειροτερεύει, κυρία Αφλωρίδη. Χειροτερεύει πρώτιστα στην Κύπρο λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Κατάληψη της υπαίθρου, έχουμε συσσόρευση καύσιμη ύλη και εκεί που παλιά μια πυρκαγιά ξεσπούσε, ήταν ευκολότερο να κατασβηστεί. Τώρα, σήμερα, είναι 10 φορές χειρότερο το έργο μας. Δεν θα κατασβήνονται και όσο περνά ο χρόνος, το ζήσαμε χθες στην Ελλάδα. Ναι. Εκείνα το πανέμορφο το τοπίο στην κορυφία που δεν υπήρχε ούτε δρόμους, είχε συσσωρευτεί, είχε μείνει εκεί για την ομορφιά του, είχε συσσωρευτεί η βλάστηση και ξαφνικά γίνεται το μπουμ, κυρία Φλωρίδου. Άρα καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Είναι και μετά η κλιματική αλλαγή, κυρία Φλωρίδου. Ναι.
Δηλαδή, έχει τη συσσόρευση τη καύσιμη ύλη με την κατάληψη τη υπαίθρου και μετά έρχεται η κλιματική αλλαγή. Με όλου αυτά τα κύματα των καυσών και του 44 βαθμού θερμοκρασία που παίρνουν. Εάν συμβεί εκείνη την ημέρα με του 44 βαθμού θερμοκρασία, έχουμε και δυνατού ανέμου, κυρία Φλωρίδου, τότε είναι το κόκτελ που θα έχουμε, θα είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Άρα, αυτό που χρειάζεται όταν έχεις ένα δύσκολο, πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται, χρειάζεται συνεχώς να αξιολογείς το πρόβλημα σου και με τους σχεδιασμούς να προβαίνεις στην βελτίωση του συστήματος. Είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, κυρία Φλωρίδου. Ναι. Έχουμε εκπονήσει σχέδια δράσης, κυρία Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ, κυρία Φλωρίδου. Αυτό θα έλεγα. Έχουμε εκπονήσει, κυρία Φλωρίδου, και ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο στρατηγικό σχέδιο για αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σχεδιασμό εκ των προτέρων για να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Μια πυρκαγιά η οποία θα ξεκινήσει από το δάσος της Λεμεσού, να μην ανακοπεί στην κορυφογραμμή της οροσειράς του Τρόδους ή στη Μαδαρή, αλλά κάπου ενδιάμεσα μεταξύ του δάσους του Λεμεσού και του Τρόδους πρέπει να υπάρχει μια ζώνη στην οποία εκεί θα ανακοπεί η πυρκαγιά. Θα χωρίσουμε το δάσος του Αδερφή από το Τρόδους, το δάσος της Πάφου από το δάσος του Τρόδους. Και πρώτιστα, κυρία Φλωρίδου, είναι να προστατεύσουμε τις ίδιες τις κοινότητες σε αυτές τις περιοχές. Δημιουργούμε ένα δακτύλιο γύρω από κάθε κοινότητα ή σύμπλεγμα κοινοτήτων, ώστε μια πυρκαγιά η οποία θα ξεκινήσει έξω από δασική περιοχή να μπορέσουμε να την ανακόψουμε, να μην εισέλθει στις κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι ο στρατηγικό σχέδιο. Μετά έχουμε εκπονήσει, κυρία Φλωρίδου, σχέδια διαχείρισης της δράστησης. Έχουμε βελτιώσει το σύστημα εκπαίδευσης του προσωπικού μας. Βελτιώνεται ο εξοπλισμός μας. Εργαζόμαστε σε περισσότερες από 20 θεματικές ενότητες για βελτίωση του συστήματος. Κυρία Φλωρίδου, που η δική μου προσωπική εκτίμηση ότι το πρόβλημα με τις πυρκαγιές θα κορυφωθεί στα επόμενα 20-30 χρόνια. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε από σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο θα είναι, θα φτάσει στο απόγειο του στα επόμενα 20-30 χρόνια. Θα αναμένετε ότι θα είναι ένα πιο δύσκολο, να το πω, καλοκαίρι το φετινό από το περσινό, κύριε Αλεξάνδρου. Κοίταξε, κύριε Αφλουδί, το πρώτο εγώ που λέω σε αυτόν τον ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δύσκολου και δυσκολότερου. Είναι πάντοτε δύσκολο ένα καλοκαίρι στην Κύπρο με τις καιρικές συνθήκες. Είναι δύσκολο. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή θα είναι δυσκολότερο με την έννοια ότι είχαμε την ανοβρία και αυτό φάνηκε. Είναι τώρα περισσότερος από ένας μήνας, κυρία Φλωρίδου, να πέσει μία σταγόνα βροχής σε αυτόν τον τόπο. Αυτό τι σημαίνει αυτό? Έχουν όλα ξηραθεί. Τα ίδια τα δέντρα, μέσα στα ίδια τα δέντρα τώρα, δεν υπάρχει η ίδια ποσότητα υγρασίας που θα υπήρχε αν υπήρχε περισσότερη υγρασία στο έδαφος. Άρα θα καίγονται γρηγορότερα. Δηλαδή κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάει θα καίει μεγαλύτερη έκταση αν δεν είχαμε αυτή την ξηρασία που έχουμε. Αλλά τα πάντα όμως εξαρτώνται και από τις μετρολογίες. Μακάρι ευχόμαστε, κυρία, έχουμε τη χειρότερη την ξηρασία. Ευχόμαστε να μην έχουμε αυτά τα κύματα καυσών που είχαμε πέρσι με τους 44. Είχαμε πέρσι περισσότερες από 35 μέρες κόκκινο συναερμό. Γιατί είχαμε θερμοκρασίες μεγαλύτερες στους 40 βαθμούς. 41 και μεγαλύτερες από 41. Ναι. Άρα είναι δύσκολο όμως το κάθε καλοκαίρι, κυρία Φωτή. Είναι δύσκολο. Ναι. Σε επίπεδο πυροσβεστικών αεροσκαφών είμαστε καλυμμένοι για τις ανάγκες μας, κύριε Αλεξάνδρου. Είμαστε καλυμμένοι, κυρία Φλωρίδου. Έχουμε από μέρες τώρα τα 5 από τα 6 πρωτεύοντα απτυτικά μέσα. Δηλαδή έχουμε έναν από τα 2 αεροσκάφη του τμήματος Δασών. Έχουμε τα 2 ισπανικά τα μισθωμένα που είχαμε και πέρσι. Έχουμε και τα 2 ρώσικα που έχουμε εδώ και αρκετά
χρόνια και σίγουρα έχουμε πάντοτε τη βοήθεια της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Έχουμε πρώτα τη διάθεση του συντονιστικού αεροσκάφου, αλλά και σε περίπτωση που υπάρξει με μεγαλύτερη πυρκαγιά, συνδράμει η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία με περισσότερα πτυτικά μέσα. Αναμένουμε, ακόμη δεν έχουν καρποφορήσει οι διαγωνισμοί για εξέβρεση πιλότων για το δεύτερο αεροσκάφος του τμήματος ΔΑΣΟ. Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε κάθε χρόνο και προσπαθούμε να επιλύσουμε, κυρία Αυτορίδου, με την πρόληψη των πιλότων. Ερχόμενη Τετάρτη θα είμαι στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πρόληψη δύο πιλότων. Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης θα πραγματοποιούνται από τη βάση στο Μαμάρι, κύριε Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ κυρία Φλωρίδου. Ναι, από φέτος έχουμε στη διάθεση μας αυτόν το πολύ σημαντικό έργο υποδομής στη βάση αεροπυρόσβεσης στο το Μάμαρι. Ναι, κυρία Φλωρίδου, θα μας δώσει πλεονέκτημα. Όλη η περιοχή της βόρειας πλευράς του τρόσφου είναι εύκολα κατανοητό. Δηλαδή η περιοχή η οποία ξεκινά Ματιάτη, Δελίκηπο, Βαβατσινιά και μετά στα Ακιόνια και από τα Ακιόνια σε όλη την κορυφογραμμή Μαδαρίν, Όλυμπον, ο Τρίπλων καταλήγοντας στον Πουμό, όλη η βόρεια αυτή πλευρά θα καλύψεται από τη βάση αεροπυρόσβεσης του Μάμαρη, που αυτό, κυρία Φλωρίου, σημαίνει μέχρι και 10, εγώ λέω, αλλά είναι 15 λεπτά γρηγορότερη ανταπόκριση αυτή όταν επιχειρήσει από τη βάση αεροπυρόσβεσης του Μάμαρη. Αν δούμε την διπλή τη διαδρομή, γιατί θα πάει και θα επιστρέψει, μιλώ για την πρώτη επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι διπλασιάζει το χρόνο. Δηλαδή θα έχουμε εξοικονόμηση χρόνου, δηλαδή γρηγορότερα, σχεδόν κατά μισή ώρα, κυρία Φλωρή. Και όταν μένετε και μια πυρκαγιά, αντιλαμβανόμαστε τα 15 αυτά λεπτά, πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος αυτός, κύριε Αλεξάνδρου. Ειδικά στην πρώτη επέμβαση, κυρία Φλωρή, 15 λεπτά. Είναι, εμείς έχουμε ως στόχο να φτάνουμε στην πυρκαγιά το μέγιστο σε 10 λεπτά. Άρα αντιλαμβάνεστε αυτά τα 10 και 15 λεπτά τι σημαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, κυρία Φλωρίδου, ελάτε, ναι, να ακούσετε και το σύστημα που έχουμε για αυτήν την περίοδο. Θέλουμε να σπάσουμε την αλυσίδα της καταστροφής, γιατί είναι μια αλυσίδα καταστροφής η πυρκαγιά, στους τρεις άξονες που έχουμε στον τομέα των δασικών πυρκαγιών. Στην πρόληψη, κυρία Φλωρίδου, το σύστημα μας είναι καμία σπίθα. Ναι. Στην ανίχνευση, η παρατήρησή μας θα γίνεται με μάτια αερού, και στην εγκαταστολή των πυρκαγιών η αντίδρασή μας θα είναι με γρηγοράδα αστραβής. Αυτά θα προτάξουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και πιστεύω ακράδαντα είναι η πεποίθησή μας πως όλοι μαζί, κυρία Φλωρίδου, γιατί δεν είναι μόνο το τμήμα ΔΑΣΟ, είναι και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, είναι το κοινό, κυρία Φλωρίδου, το τονίζω και το ευχαριστώ. Το κοινό, είχαμε άναμα φωτιά στον Ακάμα και παρόλη τη διάταξη του τμήματος ΔΑΣΟ, η πληροφορία δόθηκε από το κοινό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η βοήθεια. Η άμεση αντίδραση του κόσμου και να επικοινωνήσει. Μας βοήθησε στην άμεση αντίδραση. Είναι γι' αυτό που λέω ότι όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε, κυρία Φλωρίου. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξάνδρου. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη βρίσκονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά στις βολές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψης του στο πλατεία Γλαντζιάς, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως δέχεται καθημερινά κριτική. Αντιλαμβάνεται ότι ο τόπος διανύει προεκλογική περίοδο, ωστόσο αυτή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο φιδωλό. Προσπαθώ να αποφύγω την όποια αντιπαράθεση, αλλά καθημερινή κριτική εναντίον της κυβερνήσεως, ενώ έχουμε βουλευτικές εκλογές και ιδιαίτερα οι αναφορέσεις στο εθνικό θέμα, θα πρέπει να γίνονται με πολύ φιδωλό και ιδιαίτερα να προσέχει ο καθένας τι λέει για να μην ενισχύει τα επιχειρήματα των πολιτικών μας αντιπάλων. Θα μπορούσα άνετα να απαντήσω στην κριτική του Ακέλ ότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος είπε όχι για να τσιμεντώσει τον ναι.
Δεν είμαι εγώ που εκυβέρνησα για πάντα χρόνια, 5 χρόνια με συνομιλητή μου, τον κύριο Ταλάτ, με πρόθεση να λύσω το Κυπριακό, με προτάσεις να λύσω το Κυπριακό, με προτάσεις να κάμψω την τουρκική αδιαλαξία, όπως ανησυχείτε σήμερα το ΑΚΕΛ. Θέλω να πω κάτι. Εάν με όλες τις παραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, τις παρεμβάσεις διεθνών παραγόντων, προκειμένου να εναρμονιστεί η Τουρκία με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ζουν την ώρα μάλιστα που απειλούν με την, ή που αξιούν την λύση του Κυπριακού στη βάση δύο κρατών, να μου εισηγούνται ότι εξαρτάται από εμέ, από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβω, να πιστεί η Τουρκία για τα συμφέροντα της. Εάν αυτές είναι οι αναλύσεις που κάνουν πολιτικά κόμματα για την αδιαλλαξία ή την επεκτατισμό που επιδεικνύει η Τουρκία, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να τους ακολουθήσω. Δεν μπορεί να δεχτώ τις προτάσεις του ΑΚΕΛ που κατετέθησαν όταν η θέση της Τουρκίας είναι τα δύο κράτη, όταν η θέση της Τουρκίας όχι, δεν περιορίζεται μόνο σε έκνομες ενέργειες στη θάλασσα, αλλά και σε επικισμό της αμοχώς του, την ώρα που θέτουν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα τις απαράδεκτες τους προτάσεις, να πάω εγώ να πω ότι αποδέχομαι θετική ψήφο στην εκμετάλλευση φυσικού αερίου και ο αγωγός να περνά από την ο αγωγός φυσικού αερίου της εγκύτερης περιοχής να περνά από την Τουρκία. Διαρωτώ με τι θα απομείνει να διαπραγματευτώ επιτέλους. Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε τους φιλοξενούμενους μας για την πολιτική μας κουβέντα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού μαζί μας, βουλευτής του ΔΣΥ και υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού. Κύριε Κυπριανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, επίσης βουλευτής Λεμεσού του ΔΥΚΟ και επαναδιεκδικεί την έδρα στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεωνίδου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ελευθερές σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωστίδες, Λένες. Χρόνια πολλά σε όλους. Και επίσης μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξης Κωνσταντίνου, υποψήφιος με την αλληλεγγύη στην επαρχία αμοχώς του. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δοκιμάζονται σήμερα στις εξετάσεις. Έτσι, είχαμε πρεμιέρα για τις παγκύπριες εξετάσεις σήμερα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιον από το ΑΚΕΛ σήμερα μαζί μας για ενδεχομένως αν θέλει να απαντήσει στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε Κυπριανό, όμως, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κύριο Λεωνίδου και να πω μετά στον κύριο Κωνσταντίνου και μετά να έρθω σε εσάς για να απαντήσετε, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και χρόνο. Γιατί θέλω να, εκτός από τον Κυπριακό, να συζητήσουμε και άλλα θέματα σήμερα. Το Κυπριακό, λοιπόν, το οποίο άπτεται της επιβίωσης του ελληνισμού της Κύπρου. Το εθνικό μας θέμα βρίσκεται σε κομβικό σημείο με αφορμή τις συνεχείς αξιώσεις των Τούρκων για αναγνώριση δύο κρατών. Και καθημερινά ο Έρντογαν κάνει εμπριστικές δηλώσεις και εξαπολύει απειλές και προειδοποιήσεις εναντίον της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας. Οπότε, κύριε Λεωνίδου, τι πρέπει να πράξετε ως πολιτική ηγεσία για να αντιμετωπιστεί αυτή η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας? Καταρχάς θα πρέπει προτούπουμε τι θα πρέπει να προτείνουμε. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τη δήλωσή του, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί συνεχώς η δική μας πλευρά να κάνει υποχωρήσεις, χάρη των υποχωρήσεων ή χάρη του διαλόγου να κάνουμε υποχωρήσεις, στο τέλος να μένουν στο τραπέζι ουσιαστικά ή υποχωρήσεις οι δικές μας, χωρίς να αμβλύνεται ή να κάνεται η τουρκική αδιαλλαξία. Από την άλλη, αυτή η διαπίστωση που κάνει τώρα ο Πρόεδρος θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να ήταν και μια διαπίστωση πριν πάει στη συνομιλία, πριν πάει σε αυτή την περιβόητη άτυπη συνάντηση. Γιατί εμείς λέγαμε ότι η Τουρκία είναι αυτή όπως την έχει περιγράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα. Δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανένας κατάφερε να κάμψει την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Συνεπώς τα πράγματα δεν είχαν κάτι διαφορετικό, έτσι που να μας κάνει αισιόδοξους να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία να φέρει κάποιο συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα
είναι πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι οι Ελληνοκύπροι να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που θέλουν. Διότι διαπιστώνουμε ότι διάφορες πλευρές έχουν άλλες απόψεις από αυτές που έχουν συμφωνηθεί από τις αποφάσεις παλιά του Εθνικού Συμβουλίου, από τις αποφάσεις που φεύγουν, αν θέλετε, από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν προβήσει οποιαδήποτε ενέργεια, να καλέσει συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, να πάρθουν οριστικές αποφάσεις για τους στόχους μας και για τη διαδικασία. Εμείς λέγαμε και πριν ότι θα πρέπει η πολιτική μας, η στρατηγική μας πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις χώρες οι οποίες και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομολογουμένως έχουν δημιουργηθεί εμπορικές συμφωνίες, έχουν δημιουργηθεί και κάποιου είδους ενισχυμένες πολιτικές συμφωνίες. Όλα αυτά θα πρέπει και θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε. Την ώρα που θα έπρεπε να προβάλλουμε το βέτο, για παράδειγμα, και να ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία, δεν το έχουμε πράξει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να ξανακουβεντιάσουμε με σύνεση, με υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα με εθνική ενότητα, ούτως ώστε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες. Είναι ο παράγοντας της Ελλάδας, που δεν αξιοποιείται στον βαθμό που θα έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη, χωρίς να κάνουμε εμείς πράγματα που να ενισχύουμε αυτή την πολιτική μας. Είναι πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν. Η ενίσχυση της αμυντικής μας σωράκισης. Δεν πρέπει η Κύπρος να είναι ξέφταγο αμπέ. Θα πρέπει όλα τα χρήματα που δαπανώνται και εισπράττονται προς όφελος της εθνικής φρουράς, θα πρέπει να αξιοποιούνται ακριβώς για να ενισχυθεί η εθνική μας ασφάλεια. Εμείς δεν συστήνουμε ασφαλώς ένα άλλο τρόπο λύσης του Κυπριακού. Δηλαδή, επιμένουμε και είμαστε βέβαιοι ότι το Κυπριακό θα λυθεί μόνο με συνομιλίες. Δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά. Όμως υπάρχουν και θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συγκυρίες προς όφελος της δικής μας πλευράς για να στοχεύσουμε ακριβώς σε μια λύση η οποία να εξυπηρετεί τα δικαιώματα των όλων των Κυπρίων πολιτών. Δηλαδή δικαιώματα που να άπτονται και να είναι ταυτισμένα με τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με τα δίκαια όλων των αναπτυγμένων σύγχρονων δημοκρατικών κρατών. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θέλουμε, κύριε Κωνσταντίνου, και γιατί δεν έχουμε καταλήξει έτσι σε μια εθνική στρατηγική? Κυρία Φλωρίδα, θα μου επιτρέψετε να σας πω να ξεκινήσω δυστυχώς από την παρατήρηση ότι η μεταφερειστής λύπης, η πενταμερής αυτή διάσκεψη, μας άφησε την ανήκει στο βλάβη των δύο κρατών. Εμείς ως κίνημα Αλληλεγγύη ευθύς εξ αρχής είχαμε προειδοποιήσει ότι πρόκειται για παγίδα, είχαμε προειδοποιήσει τον πρόεδρο, είχαμε λειτουργήσει ως επιμηθείς, δυστυχώς όμως λειτουργούμε πάντοτε ως επιμηθείς. Αυτό είναι και το πρόβλημα της κυπριακής, αν μου επιτρέπετε, εξωτερικής πολιτικής, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε την χάραξη μιας στρατηγικής ενιαίας όπως θα έπρεπε να υπάρχει ευθύς εξ αρχής και να μην παρεκκλίνουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η Τουρκία στην πενταμερή της Γενέβης. Δυστυχώς ενταφίασε και τα έξι σημεία Γκουτέρες. Και τώρα βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε μία σύγχυση. Βλέπετε ότι τον επόμενο μήνα η κυρία Λούτ κατέρχεται στην Κύπρο στις πρώτα απ' όλα συγκίτριες δυνάμεις για διαπραγματεύσεις και μετά κατέρχεται στην Κύπρο. Και τώρα εμείς από τη δική μας την πλευρά προσπαθούμε να επισπεύσουμε διαδικασίες για να επισυμβεί έστω και μία τριμερή συνάντηση μεταξύ του πρόεδρου των κατεχομένων, του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα πρώτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα μου επιτρέψει στο σημείο αυτό να επισημάνω, κυρία Φλωρίδου, ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κοινή δήλωση του προηγούμενου ακριβώς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο σημείο 11 μιλούσε για την επικοδομητική και μιλάει για την επικοδομητική στάση της Τουρκίας. Και έρχομαι λοιπόν και ρωτώ, η θέση των δύο κρατών στο τραπέζι είναι επικοδομητική στάση? Μιλάμε για το σημείο 12, όπου καλείται η Τουρκία να απέχει από οποιασδήποτε παράνομες, έκνομες ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το έπραξε? Τι απάντηση αφήνεται σε εσάς?
και μάλιστα παρά την αιμονή, αν θέλετε, της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για υπεράσπιση των ψηφισμάτων 550-789-1251, προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον επικοδομητικό πάλι διάλογο. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρητής. Εμείς γιατί δεχθήκαμε να πάμε στην πενταμερή τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ούτε καν θέση παρατηρητή. Και το ερωτώ αυτό γιατί είναι άκρως αντιφατικό η Τουρκία, η οποία επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιθυμεί να απολαμβάνει τα κονδύλια και τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που έρχεται η ώρα των υποχρεώσεων να γυρίζει την πλάτη. Και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα σημείο να μην στέκεται και να μην έχει αρθεί μέχρι τώρα στο ύψος των περιστάσεων και να έχει παραμείνει μόνο σε ευχολόγια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η δική μας η πλευρά, και επειδή ακούω πάρα πολλές φορές ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός και ακούω την πολιτική περί καρότου και μαστιγίου, έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι, κυρία Φλωρίδου, ότι δυστυχώς από τη δική μας την πλευρά το μαστίγιο το έχουμε ξεχάσει σπίτι μας. Και πάμε μόνο με το ευχολόγιο των καρότων που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία ως διαπραγματευτικό γνώμονα για την επίλυση του Κυπριακού. Για μένα αυτό είναι εξόφθαλμο σφάλμα. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να μην συζητάμε ατέρμονα, να συζητάμε βεβαίως, αλλά όταν εκ προημίου γνωρίζουμε ότι θα τεθούν, εάν θέλετε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λύσεις οι οποίες εκφεύγουν του μέχρι τώρα πλαισίου, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Και βέβαια θέλω να υπομνήσω σε εσάς και το κοινό σας ότι η εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ως ένα και αδιέρετο κράτος. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το άρθρο 2 παράγραφος 7 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπου ομιλεί για ένα πλαίσιο και κανένα κράτος και ακόμα και ο ΙΕ δεν μπορεί να επισέλθει σε εσωτερικά των κρατών μελών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία επί όλων των σημείων, δεν υπάρχει συμφωνία γενικότερη. Τα λέω όλα αυτά για να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και την ιστάτη ώρα δεν έχει απολεστεί ο χρόνος για να μπορέσουμε να θέσουμε υπό το πρίσμα του διεθνούς παράγοντα τη διεθνή νομιμότητα και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Και πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα ψηφίσματα μιλούν για εισβολή, παράνομη εισβολή και κατοχή. Παρ' όλα αυτά, εμείς στη νομική πτυχή του Κυπριακού προβλήματος, που αποτελείται από 7 συγγενή εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα της ανθρωπότητας που τελεί καθημερινά και αδιάλειπτα η Τουρκία σε βάρος του συνόλου του Κυπριακού λαού, ουδέποτε τα έχουμε θέσει στο τραπέζι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα μέρος της ευθύνης φέρουμε και εμείς, καθώς είναι η νομική οντολογία του Κυπριακού προβλήματος, θα αποτελέσει, αν θέλετε, και το πολιτικό δέον γενέστη της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Όλες αυτές τις παραμέτρους τις έχουμε αφήσει στην άκρη. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω. Πολύ σύντομα, ναι. Ναι, ναι, βεβαιότητα. Το ανέφερε και ο κύριος Λεωνίδου. Δεν θέλω να επισήμα να κάνω υπερπολιτική τοποθέτηση, αλλά να πω το εξής. Ότι παραμιλήσαμε όλα αυτά τα χρόνια την εθνική μας άμυνα, ότι τα χρήματα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας προφανώς δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή να γνωρίζουμε πού έχουν πάει τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι είναι επάνδυμο το αίτημα να γνωρίζουμε πού έχουν πάει τα χρήματα αυτά και γιατί δεν έχει ενισχυθεί κατά τον προσέκοντα τρόπο η εθνική φρουρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κυπριανού, έχετε πολλά να απαντήσετε. Ακούστηκαν πολλά σημεία, όπως η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα με τα καρότα και τα μαστίγια, ένα πανεθνικό σχέδιο να χαραχθεί, ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου. Ελάτε λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν έχω ακούσει μόνο θεωρητικολογίες και καμία απολύτως θέση. Ο κύριος Κωνσταντίνου μας ανέλησε το κυπριακό πρόβλημα όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, χωρίς να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, χωρίς να μας πει πώς θα κάμψουμε την τουρκική αδιαλλαξία, χωρίς να μας πει πώς πρέπει να επιβάλλουμε τις κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια θεωρητικολογία, ευχολόγια, έβηχα συνθήματα. Λοιπόν, άρα δεν θα σχολιάσω οτιδήποτε, γιατί αυτά είναι, ξέρετε, είναι μια επιφανειακή ανάλυση του κυπριακού προβλήματος. Εγώ θα μπω στην ουσία. Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Τη συνέχιση της προσπάθειας να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, ο ένας πυλώνας, κυρία Φλωρίδου, και ο άλλος πυλώνας είναι αυτός που ανησυχεί και ιδιαίτερα την Τουρκία, ο πυλώνας της δημιουργίας στρατηγικών σχέσεων στην περιοχή, ούτως ώστε
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτρεπτικά την οποιαδήποτε απονενοημένη ενέργεια της Τουρκίας και του Ταγί Περτογάν. Η πατρίδα μας περνά δύσκολες ώρες. Έχουμε απέναντι μας μία αναθεωρητική Τουρκία, μία ισλαμοφασιστική Τουρκία, μία νεοθωμανική Τουρκία, μία Τουρκία που θέλει να υλοποιήσει στρατηγικές όπως η γαλάζια πατρίδα, στρατηγικές του παντουρκισμού, που στηρίζεται και στηρίζει τους αδερφούς μουσουλμάνους. Αλλά απέναντι σε αυτή την Τουρκία, κυρία Φλωρίδου, χτίζεται έναν αντιτουρκικό μέτωπο, το οποίο ξεκινά από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και τη Ρωσία. Γιατί ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας και η προσπάθεια της να γίνει περιφερειακή δύναμη δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός από όσο έχουν προαναφέρει. Άρα η Τουρκία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και είναι στη γωνιά. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάνει κινήσεις πολύ συγκεκριμένες, είδε, αν θέλετε, χτυπήματα της Χαμάς στο Ισραήλ, ούτως ώστε να ξανακαταφέρει να συσπυρώσει τους Άραβες εναντίον του Ισραήλ. Ναι, είναι στη γωνιά, είναι στη γωνιά, λέτε, κύριε Κυπριανού, η Τουρκία. Ναι, αλλά δεν τη βλέπουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας ζήτημα, το εθνικό ζήτημα, να μετακινείται, να γιατί, αλλάζει έστω. Γιατί, κυρία Φλωρίδου, την έχετε δει να μετακινείται από τις θέσεις στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Την έχετε δει να σταματήσει να υβρίζει ο κύριος Ταγί Περτογάν τον Εμμανουέλ Μακρόν? Να βρίζει ακόμα και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχει αιματοβαμμένα χέρια? Άρα, ναι, άρα. Να μην σχολιάζομαι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, ότι δήθεν δεν έχουμε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έρχονται σιγά σιγά σε σχέση με την Τουρκία, και εγώ είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν ότι αυτά τα οποία λέει ο Ταγί Περτογάν είναι το κύκνιο νάσμα του. Είναι ένας γίγαντας η Τουρκία, αλλά με ξύλινα πόδια. Με τεράστια οικονομικά προβλήματα, με στρατηγικές συμμαχίες πλέον εναντίον της, είδατε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ενταξιακή της πορεία, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Ταγί Περτογάν. Θα αλλάξει τις πολιτικές του σε σχέση με τον αναθεωρητισμό του για να μπορέσει να επιβιώσει και να οδηγηθεί σιγά σιγά σε μια ίδια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει φίλους στη γειτονιά, ή θέλει να ακολουθήσει. Λοιπόν, εντάξει, σύντομα όμως. Την νεοθωμανική του πολιτική, η οποία θα το φέρει αναπόφευκτα σε συγκρούσεις. Αναπόφευκτα, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να νομίζει η Τουρκία ότι θα αφαιθεί να γίνει περιφερειακή δύναμη ή ότι θα ελέγξει τους μουσουλμάνους σε ολόκληρον τον κόσμο. Από την Αδριατική σκοπεύει, κυρία Φλωρίδου, μέχρι και το Σινικό τείχος να ελέγξει τους μουσουλμάνους η Τουρκία και να γίνει ο Ταγί Περτογάν ο νέος πατέρας των Τούρκων. Βάλτε μια άνοτελεία, σας παρακαλώ, κύριε Κυπριανού. Κύριε Κωνσταντίνου, ναι, σας ένα λεπτάκι για το θέμα αυτό, γιατί θέλω να δούμε λίγο και την οικονομία. Είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο σήμερα, έτσι. Προσωπικού, κυρία Πρόεδρε. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ένα λεπτάκι. Ναι. Βέβαια, ένα λεπτό. Δεν παρίσταμε εδώ, κύριε Κυπριανού, ως άτομο. Παρίσταμε εκπροσωπώντας ένα κίνημα. Άρα, λοιπόν, θα απαιτούσα παραπάνω σεβασμό από εσάς. Λοιπόν, δεν απηχώ προσωπικές μου αντιλήψεις, αλλά αντιλήψεις. Μα η πολιτική συζήτηση είναι έλλειψη σεβασμού. Κύριε Κυπριανού, σας παρακαλώ. Την ιστορία της Κύπρου, αφήστε μας και μια θέση. Σας απαντάω. Αφήστε τον, κύριε Κυπριανού, σας παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Κωνσταντίνου. Ναι. Μπορεί να είστε νέος στην πολιτική, αλλά εγώ εξέφρασα πολιτικές θέσεις και δεν είναι προσωπικές. Εγώ αν με αφήσετε όμως. Αν με αφήσετε θα τις εκφράσω, αλλά δεν με αφήνετε. Προφανώς για να μου αποσπάσετε το λαιμό. Μιλήσατε διαβάζοντας μια ολόκληρη ιστορία. Κυρία Φλωρίδου, σας παρακαλώ. Κύριε Κυπριανού, σας παρακαλώ. Δεν κερδίζουμε τίποτα έτσι. Χάνουμε χρόνο. Ελάτε, κύριε Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ, κύριε Φλωρίδου. Ζήτημα λοιπόν νούμερο 1 και ερώτημα και μαζί θέση. Θα ασκήσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέτο δικαίωμα αρνησικήρια στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την αματέωση της επικαιροποίησης Ελληνιακής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας? Θα αξιοποιήσει
τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ προς την κατεύθυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης από τα κονδύλια τα οποία μέλη να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πολύ απλές κινήσεις, σας λέω τώρα, που επιφέρουν άμεσο κόστος στην Τουρκία και δεν έχω ακούσει να λέγεται κάτι. Παρ' όλα αυτά, όποτε όσες φορές ακούω για το δικαίωμα αρνησικής κυρίας, ενώ πολλές φορές τίθεται ο πύχης ψηλά, στην πορεία περνάμε κάτω από τον πύχη. Άρα λοιπόν, δύο πολύ απλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το να επιφέρουμε κόστος στην Τουρκία για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν και τα κονδύλια για το μεταναστευτικό που και εκεί θα μπορούσαμε να παρέμβουμε, γιατί υπάρχει η συμφωνία των ΜΕΤ5 και αν αυτή η ανατραπή δεν προχωρήσει, πάλι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε δικαίωμα αρνησικής κυρίας για το δικαίωμα βίζας των Τούρκων υπηκών και έλευσης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τα κονδύλια τα οποία κάνει να πάρουν και από άλλους τομείς, μεταξύ αυτών και το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία καταλαβαίνει από δύο πράγματα. Είτε από τη σκληρή ισχύ, την οποία εμείς δυστυχώς δεν έχουμε το μέγεθος να την επιβάλλουμε, καταλαβαίνει όμως όταν αντιμετωπίσει πρόβλημα στην τσέπη της. Γι' αυτό δεν άκουσα τίποτα από τον κύριο Κυπριανού. Λοιπόν, περιμένετε κύριε Κυπριανού να πω στον κύριο Λεωνίδου. Ναι. Απλώς να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αναφίβολα το περιβάλλον, το πολιτικό όπως είναι σήμερα σε σχέση με την Τουρκία είναι όπως έχει περιγραφεί από τον αγαπητό Ανδρέα Κυπριανού. Είναι αυτή η πολιτική της Τουρκίας, αυτή είναι η διαπίστωσή μας. Γι' αυτό και εμείς υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση της πολιτικής μας γενικά, εθνικά, ούτως ώστε να επανατοποθετηθεί και το Κυπριακό πάνω στη σωστή του βάση. Γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει ότι εδώ στην Κύπρο έχουμε εισβολή και κατοχή της Τουρκίας και προσπαθούμε συνεχώς, δείχνοντας την συμπεριφερόμενη εμείς ως ένα καλό παιδί, προσπαθούμε να πείσουμε την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις όπως έχουν δεθεί και ιστορικοποιητικά. Όμως θα πρέπει πολιτικά πλέον να δούμε και εμείς και εθνικά ως κράτος πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πορεία της Τουρκίας, η οποία δεν υπολογίζει, όπως φαίνεται, κανένα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγκυρίες. Αυτές τις συγκυρίες, κύριε Κυπριανού, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της δικής μας πλευράς. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, μονιασμένοι, ενωμένοι ως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ακόμα που συμμερίζονται τις απόψεις και τις θέσεις μας και τις ανησυχίες, αλλά με πάνω απ' όλα με κύριο στέλνημα μας την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε μέλη της, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπατο τις πολιτικές μας θέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε πόσες θυσίες κάναμε για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε υποστεί τεράστια προβλήματα οικονομικά, αν θέλετε, και περιορισμούς από την ένταξή μας, δεν αξιοποιούμε στο πολιτικό επίπεδο στον βαθμό που θα έπρεπε για να λυθεί το Κυπριακό με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς επένδυσε σε λάθος πολιτική. Προσπαθούσε να καλοπιάσει τον Ακιντζή, να καλοπιάσει τον Ερτογά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το Κυπριακό. Μα δεν είναι έτσι που λύονται τα πολιτικά και εθνικά ζητήματα. Βλέπετε τι κάνουν οι άλλες χώρες για να προστατεύσουν τα εθνικά και κυριαρχικά τους δικαιώματα. Επομένως, και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την τύχη να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε δύναμη προς όφελος του Κυπριακού λαού, προς όφελος της ζωής μας, της ποιότητας της ζωής μας και της λύσης του εθνικού μας προβλήματος. Μάλιστα. Απαντήστε, κύριε Κυπριανού, σας έδωσαν τρόπους και θέσεις και προτάσεις συγκεκριμένα. Καταρχήν να πω ότι αν κάποτε κληθεί και κυβερνήσει η αλληλεγγύη, για να μην νομίζει ο φίλος μου, ο κ. Κωνσταντίνος, ότι είναι προσωπικά τα θέματα, τότε δικαιούται να αγνοεί και την Ελλάδα και τις θέσεις της Ελλάδος και της Γαλλίας και να βάζει βέτο και να απομονωθεί όποτε θέλει και να δούμε τις συνέπειες για τον κυπριακό ελληνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος σύνθεσης απόψεων και είμαστε τυχεροί που αυτήν τη δύσκολη περίοδο με αυτές τις συμπεριφορές της Τουρκίας έχουμε στην Κύπρο έναν πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και σε βάθος το κυπριακό πρόβλημα και χέρι τεράστιας αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα έναν πρωθυπουργό όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έχει σταματήσει, αν θέλετε, μετά από τον Αλέξη Τσίπρα, την πολιτική του κατευνασμού της Τουρκίας.
και είδατε πώς απάντησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη μέσα στην ίδια την Τουρκία ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και βλέπετε τα εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία προχωρεί η Ελλάδα, είτε αυτόν αφορά τα γαλλικά Ραφάλ, είτε τις νέες φρεγάτες, για να μην προχωρήσω, είτε την αναβάθμιση των F-16. Άρα η πολιτική του ελληνισμού ανάλογα με τις εξελίξεις αλλάζει. Πέστε μου, είχατε ποτέ φανταστεί, κυρία Φλωρίδου, και στους συνομιλητές μου αναφέρομαι, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αναγνώριζαν το κράτος του Ισραήλ, η Αίγυπτος? Είχατε φανταστεί ποτέ ότι η Σαουδική Αραβία θα είναι η επόμενη χώρα που θα αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ? Είχατε φανταστεί ποτέ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα δίνουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξη στρατιωτική στο Ισραήλ και 1,2 στην Αίγυπτο? Άρα η γεωστρατηγική. Είχατε φανταστεί ποτέ ότι θα συνασκούν το αεροσκάφη ελληνικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από την Κύπρο? Άρα τα ψηλά γράμματα και τις πολιτικές κόστους για την Τουρκία αφήστε να γίνονται με τον τρόπο που γίνεται. Και σας λέω πραγματικά ότι υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις άλλες χώρες στην περιοχή, οι οποίες ενδιαφέρονται για να μην γίνει η Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Μάλιστα. Ελάτε, ολοκληρώστε όμως, κύριε Κυπριανού. Να ολοκληρώσω. Ξέρετε, επειδή συζητούμε και για την άμυνα, σαφέστατα και είναι κεντρικός πυλώνας και άξονας πολιτικής, η ενίσχυση της εθνικής φρουράς. Και ξέρει πολύ καλά ο φίλος μου ο Πανίκος Λεωνίδου πώς η προσπάθεια γίνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενίσχυση μέσα από τις προτάσεις της κυβέρνησης για ενίσχυση των κονδυλίων. Να πω όμως το εξής. Είναι επί διακυβερνήσεως Λαύκου Κληρίδη στη δεκαετία 93-2003 που τα οπλικά συστήματα που έχουμε σήμερα αγοράστηκαν. Είναι κάτι δεκαετία εκείνη που χτίστηκε η ναυτική βάση στο Μαρί, η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι στη δεκαετία εκείνη που χτίστηκε, αν θέλετε, και το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και μετά τη διακυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη, διακυβέρνησαν άλλοι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Όχι, να μην το κάνετε και να μην. Κύριε Κυπριανού, σας παρακαλώ. Οι οποίοι απέκοψαν την έκτακτη εισφορά για την άμυνα και που επί διακυβερνήσεων τους δεν αγοράστηκε ούτε μια σφαίρα. Για να έρθει και σήμερα ξανά η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον Νίκο Αναστασιάδη να προχωρά σε αυτά τα οποία προχωρά, όταν του παραδόθηκε μάλιστα μια χώρα με άδεια ταμεία, κυρία Φλωρίδου. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτή την ώρα θα συμφωνήσω σε κάτι και κλείνω. Ναι, καταληκτικό αυτό το κομμάτι. Ναι. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Αλλά δεν μπορεί το εθνικό θέμα να τίθεται στο πεδίο της μικροπολιτικής και της προσπάθειας αποκόμισης μικροπολιτικών ωφελών. Αυτοί που εισηγούνται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να αποδεχτεί πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να πάει σε συνομιλίες, πόρο απέχουν από το τι εστί διπλωματία. Θα έβαζαν την Κύπρο στο στόχαστρο όλων, ότι είναι εμείς που δεν θέλουμε την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ. Γιατί τον κόσμο τον νοιάζει πάρα πολύ και η τσέπη του, έτσι, η οικονομία. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Κωνσταντίνου, ξεκινάω από εσάς. Θα είναι και η τελευταία φορά που θα σας δώσω το λόγο, γιατί 2:30 πρέπει να κλείσω. Ήδη έχω καθυστερήσει το επόμενο στούτιο. Λοιπόν, η Βουλή θα στηρίξει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου η Κύπρος θα λάβει 1,2 δις για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλησης ζωτικών κλάδων, της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν θέτει προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και όσον αφορά και τη βιομηχανία του τουρισμού, την τουριστική βιομηχανία. Θα πρέπει το κράτος να συνεχίζει να στηρίζει τον τομέα αυτό, κύριε Κωνσταντίνου? Νομίζω είναι ανατήρητο, κυρία Φλωρίδου, ότι υπάρχει άμεση ανάγκη και ενίσχυσης. Αντιλαμβάνεστε ότι βέβαια έχουμε ανισοβαρώς κατανέμει, αν θέλετε, λίγο την παραγωγή στον τόπο μας με προεξάρχουσα μορφή τον τουρισμό. Βλέπετε ότι τώρα που υπάρχει το ζήτημα της αδυναμίας έλευσης τουριστών, ότι αντιμετωπίζουμε οξύτε τα προβλήματα. Τουλάχιστον εγώ στην επαρχία Μοχώς, στην οποία έχω την τιμή να ανέρχομαι ως υποψήφιος βουλευτής, βλέπω ότι ο κόσμος είναι σε απελπιστική κατάσταση. Μια απελπιστική κατάσταση η οποία, αν θέλετε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο τέλος της ημέρας δεν επιδοτήθηκαν τα ενίκια.
δεν έπασαν οι ατομικές διώξεις, δεν έπασαν οι εξώσεις. Με διάταγμα, αν θέλετε, προστατεύεται για ελάχιστο χρονικό διάστημα οι μισθωτές. Δεν πέρασε το βασικότερο, το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, το οποίο θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί και ενώ ήταν και προαπαιτούμενο του κινήματος αλληλεγγύη για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, ενεπέκτημε από την κυβέρνηση και ενώ μας υπεσχέθηκε ότι θα το προχωρήσει στην πορεία, το ανακάλεσε. Δεν προχώρησε η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πλήσει τόσα ζητήματα, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει τον οβολό της στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, θέτει ως δικαίως θέτει, ως προαπαιτούμενα από τη δική μας πλευρά που πρέπει να εκπληρωθούν. Παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπετε, και επειδή αναφέρθηκε εκτενώς το όνομα της αλληλεγγύης, ναι, εμείς αν πράγματι ήμασταν κυβέρνηση, κύριε Κυπριανού, θα τα είχαμε φέρει στην Βουλή, θα τα είχαμε ψηφίσει και δεν θα προσπαθούσαμε να αποκομίζουμε ωφέλη από την πολιτική, αν θέλετε, την ευμενή πολιτική, την επιτυχή πολιτική άλλων κρατών και θα κοιτάγαμε τι κάναμε εμείς. Το λέω αυτό γιατί αναφερθήκατε εκτενώς στην Ελλάδα και τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη και τους λοιπούς. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όσον αφορά την επαρχία Αμοχώστου, η οποία δεν κηρύχθηκε ως πληγήσα περιοχή, ενώ θα όφιλε να κηρυχθεί, οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, δεν αντέχουν δεύτερο χρόνο υστέρησης εξόδων και οικονομικής απραξίας και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι και η θέση απάντων τίθεται σε διακινδύνευση. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο το οποίο συντείνει κατατείνει, αν θέλετε, στην αποκατάσταση της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων, εμείς είμαστε υπέρ και θεωρώ ότι το υπερψηφίσουμε. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή εξαγγέλθηκε και ένα πακέτο, αν δεν απατώ, με 4 δις για την επόμενη πενταετία, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συνεγερμού περίμενε μετά τις εκλογές να αναγγείλει τα μέτρα όλα αυτά και τα εξήγηλε 15-20 μέρες πρώτων εκλογών. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εμένα θέτει σε εύλογη καχυποψία. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεωνίδου, ελάτε. Ευχαριστώ εγώ. Όπως γνωρίζετε, κυρία Φλωρίδου, το Δημοκρατικό Κόμμα καθ' όλη τη διάρκεια που πέρασε μέχρι σήμερα έχουμε τοποθετηθεί με θετικό τρόπο την μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας, τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα. Πιστεύω ότι η νέα Βουλή αμέσως θα πρέπει να τα επανεξετάσει και να προχωρήσει στη ψήφιση, γιατί εκ προημίου εμείς στασόμαστε υπέρ αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όμως, λόγω των διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη συζήτηση, όπως γνωρίζει και ο αγαπητός κύριος Κυπριανού στην Επιτροπή Εσωτερικών, ειδικά για την τοπική μεταρρύθμιση, πιστεύουμε ότι μπορούμε με ένα πνεύμα πάλι συνεργασίας και συνεννόησης να βρούμε τις λύσεις για να πάει μπροστά η τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και της κρίσης της πανδημίας έχουμε τοποθετηθεί θετικά σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική, την ανακούφιση των επιχειρήσεων. Έχουμε συμμετάσχει στη λήψη αυτών των αποφάσεων και νομίζω ότι στηρίξαμε την προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση. Σε κάποια ζητήματα δεν έχουμε εισακουστεί, όπως για το θέμα των κρατικών εγγυήσεων που καθυστέρησε πάρα πολύ και αυτό δεν οφείλεται στη δική μας πλευρά, οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν δέχτηκε να υπάρχει ο έλεγχος πάλι από τον Γενικό Ελεγχτή με έμεσο τρόπο. Δεν ήταν η θέση του Γενικού Ελεγχτή να συμμετάσχει ενεργά αλλά να είναι παρατηρητής στη διαδικασία. Δυστυχώς δεν είχαμε εισακουστεί και καθυστέρησε αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τις οικονομικές επιχειρήσεις. Από την άλλη, φαίνεται ότι η Βουλή, η κυβερνητική Βουλή, έχει πολλές προκλήσεις. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία. Γι' αυτό τονίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα πρέπει όλοι μαζί. Δεν είναι προβλήματα που ολοκληρώνεται, κύριε Λεωνίδου, με αυτό. Τους οπαδούς του Δημοκρατικού Κόμματος ή τους οπαδούς μιας παράταξης. Επομένως, όλοι μαζί θα πρέπει αμέσως να σηκώσουμε τα μανίκια και να τρέξουμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες για να ανακουφιστούν από τα διέξοδα που, που έχει επιφέρει η πανδημία. Λάθη έγινα, θα πρέπει να τα κρίνουμε καλόπιστα και να προχωρήσουμε να πάμε παρακάτω.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. Χιλιάδες προβλήματα οικονομικά, οικονομικής φύσης, κύριε Κυπριανού. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια όσοι ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο έχουν πληγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρία Φλωρίδου, θέλω να ξεκινήσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα σε αυτήν την τελική μου τοποθέτηση. Η Κύπρος άνοιξε σχεδόν στο 100%. Οι υγειονομικοί δείκτες βαίνουν καθημερινά και προς το καλύτερο. Έχουμε σχεδόν εμβολιάσει το 50% του πληθυσμού. Η Κύπρος ανοίγει. Και αυτό το οποίο θέλω να υποδείξω και για το οποίο είμαι βέβαιος, είναι ότι θα είναι και πάλι η Κύπρος πρωτοπορούσα χώρα σε σχέση με την ανάπτυξη. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Γιατί η Κύπρος δεν έχει χάσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με την οικονομία. Περάσαμε, όπως πέρασαν και όλος ο κόσμος, πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά η Κύπρος, επί Νίκου Αναστασιάδη, στήριξε τις επιχειρήσεις, τους αυτοτελώς εργαζόμενους, τους εργαζόμενους, με πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διατηρεί αυτή τη στιγμή στα ταμεία της το κράτος, στα ταμεία του το κράτος, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και εξαγγέλνει και πρόγραμμα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Και να υπενθυμίσω... Γιατί δεν εξαγγέλθηκε αυτό το σχέδιο μετά τις εκλογές? Απαντώ, ναι. Απαντώ και λέω και στον κύριο Κωνσταντίνου ότι πρέπει να γνωρίζει ότι είναι υποχρέωση μας να υποβάλουμε συγκεκριμένο σχέδιο στα πλαίσια του προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αν η αλληλεγγύη ήθελε να μην το υποβάλουμε για να το υποβάλουμε μετά τις εκλογές. 15 μέρες μετά, λέει ο κ. Κωνσταντίνου, θα μπορούσε. Άρα, δεν υπάρχει αποκλειστική προθεσμία. Ολοκληρώθηκε. Θα μπορούσε να γίνει μετά. Κωνσταντίνου, κάντε λίγη υπομονή, γιατί ακούγεστε έτσι από το βάθος. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κυπριανού, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, όσον αφορά, κυρία Φλωρίδου, την οικονομία του τόπου, να είστε σίγουροι ότι αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει περαιτέρω τις επιχειρήσεις και τις τουριστικές και τις άλλες. Έχουμε εξάλλου δημιουργήσει ως κράτος το Υφυπουργείο Τουρισμού. Έχουμε και το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό έτοιμο. Το τουριστικό μας προϊόν, το νέο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό 2020-2030. Όπως έχουμε και το νέο σχέδιο για τις ορεινές κοινότητες, για την ανάκαμψη των ορεινών κοινοτήτων 2020-2030. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και η κυβέρνηση έχει και την ικανότητα και έχει και την οικονομική ισχύ να μπορέσει να υλοποιήσει προγράμματα που ναι θα πάρουν τον τόπο μπροστά. Να μην ξεχνάτε ότι το 2019 πρώτης πανδημίας, μια κυβέρνηση που ανέλαβε μια διαλυμένη οικονομία στα σκουπίδια, είχαμε τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να είναι σίγουροι όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια ανάπτυξης για την Κύπρο, όπως ήταν και τα προηγούμενα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Τελειώνω, κυρία Φλωρίδου, μέσα από σόφρονες οικονομικές πολιτικές που κάνουν πράξεις, που φέρνουν αποτέλεσμα. Θα διατηρήσουμε τη σοβαρότητα μας και δεν θα παίζουμε στην παγίδα του λαϊκισμού προς άγραν ψήφων, κυρία Φλωρίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπριανού, κύριε Κωνσταντίνου, που ήσασταν μαζί μας, κύριε Λεωνίδου. Καλό υπόλοιπο. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Διάλειμμα πάμε και μετά στούντιο, μετά στον καλεσμένο μας. Ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων. Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη που κατέκαψε πάνω από 40.000 στρέμματα. Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, ενώ η πυρκαγιά αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο εντός της ημέρας. Για δεύτερη ημέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα με τις φλόγες και συνεχίζουν το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, η μείωση των εντάσεων των ανέμων με τη βοήθεια των εναέριων μέσων θα συμβάλλουν ώστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο εντός της ημέρας. Στη διάρκεια της νύχτας, κάτοικοι 10 οικισμών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η περιοχή αποκλείστηκε από τις δυνάμεις της τροχέας, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή.
Από τις φλόγες έχουν καεί πάνω από 30.000 στρέμματα δάσους και έχουν υποστεί ζημιές εξοχικές κατοικίες και κτηνοτροφικές μονάδες. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από 11 αιματηρές ημέρες. Και οι δύο πλευρές έχουν διαμηνήσει πως θα ανταποδώσουν εάν η συμφωνία παραβιαστεί από την άλλη πλευρά. Η Αίγυπτος, η οποία μεσολάβησε για να κλειστεί η συμφωνία, ενημέρωσε πως θα αναπτύξει δύο αντιπροσωπείες για να επιτηρούν την εφαρμογή της. Κάτοικοι της Γάζας πανηγυρίζουν για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η Χαμάς παρουσιάζει ως νίκη της επιχείρησης ξύφος της Ιερουσαλήμ τη διακοπή των εχθροπραξιών. Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η Αίγυπτος που μεσολάβησε για την επίτευξη της συμφωνίας θα αναπτύξει δύο αντιπροσωπείες για να επιτηρούν την εφαρμογή της. Ως πραγματική ευκαιρία για μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε τη συμφωνία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Πιστεύω ότι οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί αξίζουν εξίσου να ζουν με ασφάλεια και να απολαμβάνουν στο ίδιο επίπεδο ελευθερία, ευημερία και δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει την ήσυχη, ακούραστη διπλωματία προς αυτό το στόχο. Πιστεύω ότι έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο και δεσμεύομαι να εργαστώ για αυτό. Τη συμφωνία χαιρέτησε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Καλωσορίζω την εκεχηρία Γάζας Ισραήλ μετά από 11 ημέρες φωνικών εχθροπραξιών. Εκφράζω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στα θύματα της βίας και στους αγαπημένους τους. Συγχαίρω την Αίγυπτο και το Κατάρ για τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ ώστε να αποκατασταθεί η ηρεμία στη Γάζα και στο Ισραήλ. Και καλώ όλα τα μέρη να τηρούν την εκεχηρία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περίπου 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 11 ημέρες που διήρκησε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι κατάφερε κέρια χτυπήματα στη Χαμάς. Αλλάζουμε εντελώς το θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Ιερά Μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη και τον Μάριο Χαπέρη που βρίσκεται εκεί. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαπέρη, από τη Λεμεσό. Πάνε μου, καλό μεσημέρι. Να σε παρακαλέσω να μιλάμε απλά στον ελληνικό για να είμαι και εγώ πιο άνετος. Ωραία, εντάξει. Μαρία, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και θα θέλαμε να μας πεις πώς δημιουργήθηκε η σχέση σου με τον Άγιο Εφραίμ. Πριν 3 περίπου χρόνια ήρθαν και εμένα στη ζωή μου διάφορα σκαμπανεβάσματα, διάφορες δοκιμασίες. Και όταν βλέπεις δυσκολίες στη ζωή σου και δοκιμασίες, γιατί δοκιμασίες θέλω να τα ονομάσω όλα αυτά εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, ψάχνουμε όλοι ένα χέρι βοήθειας. Και το χέρι βοήθειας θα αναζητάμε πάντα από ψηλά, αναγκαστικά. Τότε άρχισα και εγώ να ψάχνομαι. Ένα φιλαράκι μου είχε πει εκείνη την περίοδο για τον Άγιο Εφραίμ. Δεν γνώριζα εγώ την ύπαρξη του Αγίου πριν 3 χρόνια, καθόλου όμως. Μπήκα, ψάχτηκα, διάβασα τα θαύματα του Αγίου. Έβλεπα ότι το ένα θαύμα μετά το άλλο καθημερινά. Και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει το ανθρώπινο μυαλό ούτε να τα κανονίσει. Mm-hmm. Και τότε ήταν που είπα και εγώ να πάω να επισκεφτώ αυτόν τον Άγιο στην Ιερά Μονή, εδώ στη Νέα Μάκρη, και να προσκυνήσω και να προσευχηθώ σε αυτόν τον Άγιο. Από τότε η σχέση μου με τον Άγιο δεν ξέρω πώς μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Είχα την ευλογία να γνωρίσω την ηγουμένη, τη γερόντισσα τώρα τη Μονή εδώ, τη Μακαρία, η οποία. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, η Μακαρία, επειδή ήταν και η πρώτη ηγουμένη η οποία βρήκε τον Άγιο και έφυγε το 1999, αντικατέστησε τώρα η νέα ηγουμένη, η οποία ονομάζεται πάλι Μακαρία. Είχα την ευλογία να την γνωρίσω. Έφτασα στα χέρια μου ιερές παντόφλες του Αγίου από το πουθενά, από την ίδια. Και από τότε άρχισε όλη αυτή η σχέση και πραγματικά είναι μια ευλογία και ένα έργο το οποίο κατάλαβα στη συνέχεια μέσω της γνωριμίας μου με τον Πάτερ Γιώργη από την Παναγία του Τράχωνα, ότι όλα αυτά έγιναν για να σου πω, για να γίνει το θέλημα του Αγίου μας, που ήταν το πρώτο του μοναστήρι στην Κύπρο μας. Ωραία, θα τα πούμε, Μαρία μου, σιγά-σιγά, ένα-ένα όλα. Θέλω να μου πεις, αν ήσουν από παιδί, έτσι, από μικρός ο θρήσκος, αν πήγαινες δηλαδή σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε έπαιρναν οι γονείς σου? Όχι, Στέφανε, όχι. Δεν ήμουν, όχι, να σου πω, ήμουν
Δεν είναι ότι δεν πιστεύω, ούτε ότι δεν πίστευα. Εννοείται ότι πίστευα. Πάντα πιστεύω στο ότι υπάρχει Θεός, εννοείται. Όμως δεν ήμουν τόσο κοντά στην Εκκλησία. Όχι. Πήγαινα απλά όταν έπρεπε να πάω. Χωρίς να υπάρχει κάποιος σκοπός, κάποιος λόγος. Δεν ήμουν όμως κοντά στην Εκκλησία, όχι. Όλα αυτά έγιναν στη συνέχεια. Ήρθαν δηλαδή μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τα εμπόδια. Το να ψαχτώ κι εγώ, πιστεύω και οι περισσότεροι. Εκεί καταλήγουμε. Στις δυσκολίες δηλαδή ψάχνουμε να χαίρει βοήθεια στο λίγο μας. Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο στις παντόφλες του Αγίου και σε αυτή την κίνηση της Ηγουμένης να σου τις δώσει. Θεωρείς ότι ήταν μια συμβολική κίνηση? Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, ούτε θέλω να σου πω την αλήθεια, να μπω σε τέτοια διαδικασία. Το θέμα είναι ότι ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος, σου είπα, δεν ήμουν τόσο κοντά στην Εκκλησία, δεν ήμουν ποτέ ο κλασικός χριστιανός. Ήρθα όμως εδώ στη Μονή, προσκύνησα, ήμουν πάνω από τον Άγιο και μετά από 4-5 επισκέψεις μου εδώ είχα την ευλογία να γνωρίσω την Ηγουμένη, την Γερόνισσα Μακαρία και να μου δώσει αυτές τις πανόφλες και να μου πει να τις πάρω στα χέρια μου, γιατί κάποια μέρα θα καταλάβω για τον λόγο που τις έχω πάρει στα χέρια μου. Πέρασαν έναν μισό χρόνο για να το καταλάβω. Ωραία. Ποιος είναι αυτός ο λόγος λοιπόν που ήρθαν στα χέρια σου αυτές οι πανόφλες? Ο λόγος ήταν γιατί ο Άγιος ήθελε να γίνει το πρώτο του μοναστήρι στην Κύπρο. Δεν υπάρχει μοναστήρι του Αγίου Εφραίου, να πούμε, στην Κύπρο. Υπάρχουν διάφορα κλεισάκια, μοναστήρι δεν υπάρχει όμως. Και μέσα από όλα αυτά τα θαύματα που ζούμε τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτόν τον Άγιο που το λατρεύουν οι Κύπροι, το συγκεκριμένο Άγιο, και οι Έλληνες φυσικά, αλλά στην Κύπρο το ένα θαύμα είναι μετά το άλλο. Είναι αυτό που έλεγα σήμερα της Γερόνισσας, που ήρθε εδώ, της λέω πραγματικά τους τελευταίους μήνες γίνεται το ένα θαύμα μετά το άλλο. Και αυτά που ζούμε δεν έχουν εξήγηση. Ναι. Θα πούμε και για τα θαύματα στη συνέχεια. Θέλω πρώτα, Μαρία, να μου πεις τι έχει αλλάξει στη ζωή σου μετά τη σχέση αυτή που δημιουργήθηκε με τον Άγιο Εφραίμ. Είδες τη ζωή με άλλο μάτι, αναθεώρησες κάποιες από τις αξίες της ζωής. Πώς σε επηρέασε? Το να με επηρέασει, βασικά, να σου πω τι γίνεται. Αναγκαστικά στη θέση που είμαι τώρα, ακούω, βλέπω και ζω τα προβλήματα του κόσμου. Και τα προβλήματα, Στέφανη μου, δεν σταματάνε. Είναι καθημερινά. Το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλοί άνθρωποι μας που παλεύουν και για τους δικούς τους και για τους ίδιους. Αναγκαστικά μοιράζουμε τα προβλήματά τους, γιατί βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, επικοινωνούν μαζί μου, γιατί είναι και πολλοί που δεν μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν τον Άγιο. Δεν μπορούν, επειδή διοργάνουμε και πολλές φορές προσκύνηματα του Αγίου με τα ιερά του Λείψανα, δεν μπορούν να πάνε. Αυτούς τους ανθρώπους αναγκαστικά προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο μου να πω στον πατέρα Γιώργιο να πάει εκεί που είναι αυτοί οι άνθρωποι, να προσκυνήσουν, να τους διαβάσει μια ευχή, κάτι, γιατί και αυτοί περιμένουν το θαύμα, όπως περιμένουμε όλοι μας. Έχει ξεκινήσει, Μαρία, η ανέγερση της Μονής στην Πάφο? Φυσικά έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι τα κελιά είναι ήδη έτοιμα, εδώ και ένα χρόνο. Μένουν ήδη τρεις μοναχές μέσα. Θα πλαισιωθούμε άλλες 5-6 μοναχές, συνολικά δηλαδή θα είναι 8-9 μοναχές. Θα είναι γενικό το μοναστήρι δηλαδή. Η πρώτη εκκλησία, θα γίνουν 4 εκκλησίες. Η πρώτη εκκλησία βάλαμε στόχο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει 14 Σεπτέμβρη. Όπου είναι και το Τιμίου Σταυρού και είναι και η μέρα που γεννήθηκε ο Άγιος Εφραίμ. Αυτός είναι ο στόχος μας, να λειτουργήσει φέτος 14 Σεπτέμβρη. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού και του Αγίου και του κόσμου φυσικά να το καταφέρουμε και να λειτουργήσει και τη μέρα που έχουμε βάλει στόχο. Ναι. Ενώ μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξουν άλλα 4 προσκυνήματα των ιερολείψανων του Αγίου. Ήταν προγραμματισμένα 4, τελικά δεν θα γίνουν 4, θα γίνει αρχικά σίγουρα ένα αρχές Ιουνίου, 5 Ιουνίου με 7 Ιουνίου, Σάββατο με Δευτέρα δηλαδή, στην Παναγία του Τράφνα στο Στρόβολο και θα γίνει και ένα τέλος Ιουνίου, πιο πιθανό στην πόλη της Λεμεσού, χωρίς να έχω ακόμα κάτι σίγουρο όμως στα χέρια μου. Ναι. Δύο ενδεχομένως να γίνουν. Ναι, δύο. Το ένα είναι σίγουρο. Το ένα είναι σίγουρο, 5 με 7 Ιουνίου, στην Παναγία του Τράχνα, στο Στρόβολο. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Ωραία. Τώρα, να πούμε και για τα θαύματα. Έτσι θέλω να μας διηγηθείς, να μας αναφέρεις τα πιο σημαντικά. Ίσως είναι τα δύο τελευταία. Να αναφέρω τα δύο τελευταία θαύματα που έχουμε ζήσει. Νικόλας, 26 χρονών το παιδί, είχε καρκίνο στα οστά, τους πνεύμονες και στο σηκώτη, αν δεν κάνω λάθος, σε τρία σημεία. Το παιδί δεν μπορούσε να μετακινηθεί,
Ήταν όμως, πήγαινε όμως για θεραπείες στη Λεμεσό, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε ποια κλινική, σε μια ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Οι γιατροί το στήριξαν στο έπακρο, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Δεν μπορούσε όμως να θεραπευτεί όλο αυτό. Άκουσε για τον Άγιο Εφραίμ, επικοινώνησε μαζί μου. Εγώ στη συνέχεια μίλησα με τον πατέρα Γιώργιο από την Παναγία Τετράχωνα, πήγε στο σπίτι του Νικόλα, το σταύρωσε, του διάβασε ευχή, περάσανε περίπου μια εβδομάδα. Και Στέφανη μου πήγε για εξετάσεις και δεν μπορούσε να ανοιχτευτεί ο καρκίνος πουθενά. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια σου. Ναι. Θαύμα. Ναι. Το άλλο, αυτό. Το άλλο, Μάριε. Το άλλο θαύμα ήταν με τον Κωνσταντίνο. Πάλι η ίδια ιστορία περίπου. Είχε σε τρία σημεία. Ήταν στο νόμο, στο γόνατο και στο σηκώτη. Πάλι δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Και ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο. Ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο. Μιλάω καθαρά για την Κύπρο τώρα. Ναι. Πάλι δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Στείλαμε τον πατέρα Γιώργιο στο σπίτι του, του διέβασε ευχή, το Σταύρο τη Μεταλήψανα του Αγίου μα. Και μετά από μία-δύο μέρε, τρει σταυροί, ένα στο νόμο, ένα στο γόνατο και ένα στο σηκώτη. Τρει ολοκόκκινοι σταυροί, είδε τον Άγιο και του είπε ο Άγιο: θα σου κάνω τρει σταυρού σε αυτά τα τρία σημεία, δεν θα φύγουν ποτέ από πάνω σε αυτή τη σταυρή. Και εγώ πλέον είμαι ο γιατρό σου. Πήγε, με πήρε τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος, μου λέει: Μάρια, αυτό και αυτό, του λέω για να το πούμε προς τα έξω. Θέλω γνωμάτευση από γιατρό. Γιατί θέλω πάντα να παίρνω και μια γνώμη από τους γιατρούς. Ξέρεις, πάντα γιατροί είναι πιο δυσπιστοί. Γι' αυτό θέλω εγώ πάντα τους γιατρούς. Περνάνε δύο εβδομάδες, με παίρνει ο Κωνσταντίνος, μου δίνει τη γιατρό. Πουθενά, τίποτα. Εξαφανισμένος βαθμός, πάλι και από τα τρία σημεία. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία θαύματα του Αγίου μας που και να μην θες να πιστέψεις, Στέφανε, δεν μπορείς να μην τα πιστέψεις όταν ναι. Δηλαδή, πότε έγιναν αυτά τα δύο θαύματα? Το ένα έγινε πριν ένα μήνα και το άλλο πριν δύο μήνες. Εντέλος πρόσφατα και τα δύο. Πάρα πολύ πρόσφατα, ναι. Μαρία, επειδή έχουν δημοσιοποιηθεί έτσι, αυτά τα θαύματα, ο κόσμος που σε βλέπει, οι γνωστοί σου, οι φίλοι σου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα, είτε υγείας, είτε προβλήματα άλλης φύσεως, τι σου λένε όταν σε πλησιάζουν? Τι μου λένε, εντάξει, όλοι προσευχόμαστε, όλοι παρακαλάμε. Εγώ προσπαθώ να δίνω δύναμη τουλάχιστον σε όλους να μην χάνουμε την πίστη μας. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές, θα μου πήγα να χάσω την πίστη μου, πάρα πολλές φορές. Από τον καιρό που γνώρισα αυτό τον Άγιο, δεν έχασα ποτέ. Όσες δυσκολίες και να βρήκα, τα βλέπω όλα σαν δοκιμασίες. Αυτό είναι. Δηλαδή, πρέπει τις δυσκολίες, την αρρώστια, οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας, να το βλέπουμε σαν μια δοκιμασία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας και δεν πρέπει να τα παρατάμε. Να το παλεύουμε πάντα και να πιστεύουμε. Θέλω έτσι, αν μπορείς, πριν κλείσουμε αυτή την σύνδεσή μας, που πραγματικά μας συγκλονίζει, αν μπορούμε να δούμε κάποια πλάνα από την Ιερά Μονή του Αγίου Εφραίμ στην Νέα Μάκρη. Ναι. Mm-hmm. Ελπίζω να φαίνεται. Να μας κάνεις έτσι μια ξενάγηση. Μάλιστα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι φαίνεται εδώ. Είναι το πράβλιο εδώ της Μονής. Το βλέπουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάρια, να σε ρωτήσω τώρα, με τον κορονοϊό και τα μέτρα, επιτρέπονται οι επισκέψεις στη Μονή? Από σήμερα, ναι. Από σήμερα. Mm-hmm. Από σήμερα επιτρέπεται. Mm-hmm. Έχει ανοίξει η Μονή, απλά 12 με 4 είναι κλειστά. 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Με 4 ναι. Το απόγευμα, ναι. Mm-hmm. Πηγαίνει ο κόσμος, επισκέπτεται το μοναστήρι? Το πρωί ήταν χαμός. Ναι. Mm-hmm. Τέλος, Στεφάνη μου, απλά αυτή τη λαμπάδα να την ανάψουμε για όλους τους Κύπριους και για όλους τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται τον Άγιο, έχουν ανάγκη τον Άγιο μας. Και όπως σου έχω πει, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε. Τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο που πραγματικά το έχει ανάγκη, ανάβησε αυτή την λαμπάδα, αυτό το κεράκι, Μάριε Χαβέρη, και προσευχόμαστε, έτσι, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε την υγεία μας και να μην χάνουμε ποτέ την πίστη μας. Πάνω απ' όλα την υγεία μας και να μην χάνουμε την πίστη μας, αυτά ακριβώς. Mm-hmm. Και εύχομαι σύντομα ο Άγιος, με τη βοήθεια του, να καταφέρουμε το μοναστήρι να ολοκληρωθεί και 14 Σεπτέμβριο που έχω βάλει και εγώ προσωπικό στόχο, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα για τον Άγιο και για όλη την Κύπρο φυσικά. 14 του Σεπτέμβρη εκεί, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες αυτή την ευκαιρία. Και βεβαίως θα χαρώ πάρα πολύ να σε έχουμε και στο στούτιο, να τα πούμε και από κοντά. Χαρά μου.
Χαρά μου, χαρά μου. Να είστε πάντα καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο και τη δύναμη. Έτσι, δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Χαπέρη. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, ναι. Και επιστρέφουμε για το κλείσιμο με τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Νεκρός 50χρονος μετά από συμπλοκή στη Λευκοσία. Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα πέρασε η αστυνομία. Ψάχνουν τι προηγήθηκε του φόνου. Στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα. Στην νομική υπηρεσία για οδηγίες οι ανακριτές της αιματηρής συμπλοκής με θύμα τον 36χρονο Βούλγαρο στη Γερμασόγια. Έκρηξη ΑΕΚ σε Αθήνα και Λειψία μεταφέρονται οι δύο τραυματίες. Εθνική αναφορά, αισιοδοξία από τη μεγάλη πτώση σε όλους τους δείκτες. Μειώθηκε η διάμεση ηλικία θανόντων με τελική αιτία την COVID. Σημαντική βελτίωση χάρη στις μεγάλες προσπάθειες. Μέχρι χθες συνολικά 400.090 εμβολιασμοί, λέει το Υπουργείο Υγείας. Πλησιάζουμε το στόχο του εμβολιασμού 65% μέχρι τέλος Ιουνίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τη θεραπεία μονοκλωνικού αντισώματος Σότρο VMAP για τον κορονοϊό. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών το ιστορικό της 39χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας μετά από θρομβοεμβολικό επεισόδιο που υπέστη μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca. Σαρώνει η Ινδική μετάλλαξη κρούσματα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Καθολικό lockdown για 9 ημέρες ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής. Πρεμιέρα με το μάθημα της βιολογίας στις επαγκύπριες εξετάσεις με safe pass στο χέρι. 5 εξεταζόμενοι με COVID ή στενές επαφές. Στα ύψη βρίσκονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά στις βολές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως δεν είμαι εγώ αυτός που είπε όχι για να τσιμεντώσει το ναι. Η συνολική δαπάνη για τα δρομολογούμενα έργα και μεταρρυθμίσεις ανέρχεται σε 366,5 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Γραπτό διάβημα νωρίς σε Κομισιόν για μεταναστευτικό. Η Κύπρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο από την πρώτη μέρα σύστασης της νέας Βουλής να επανέλθει σε μια προσπάθεια υλοποίησης της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέφερε ο Νίκος Νουρής. Νίκος Αναστασιάδης, μετά τις εκλογές θα διοριστεί Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Σε εφαρμογή η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από 11 αιματηρές ημέρες. Πάνω από 40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στα Γεράνια Όρη. Συνεχίζεται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7:15 με τη Χριστιάνα Βερεσιέ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για την προσοχή σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 η ώρα. Ευχές από όλους εμάς εδώ για ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους.